Δηλαδή, άμα. Στα χαρτονομίσματα. Αφήσει αποτύπωμα. Αφήνει. Έχει δίκιο. Το λένε παντού, το γράφουν παντού. Πώς να. Αν τα χαρτονομίσματα έχουν αλλάξει λίγο χέρια, τα έχουν πιάσει. Υπάλληλοι έχουν φτύσει πάνω, έχουν κάνει πράγματα κτλ. Θα προσπαθήσουν να τα βρουν όπως καταλαβαίνω. Βέβαια, πρόσεξε με τη διαδρομή του χρήματος. Κοίτα βαλίτσα. Την είναι στη βαλίτσα. Ωραία. Αυτή είναι που βάζουν από πάνω, βάζουμε από πάνω στο αεροπλάνο. Χωράει αυτή. Χωράει. Έχει πολύ, πολύ φράγκο πάντως. Θα βρούνε, λέει, έχουν βρει, άκου να δεις τι βρήκανε. Από το συριακό αριθμό, μάλλον από το ζήτα, λέει, που υπάρχει πάνω, φαίνεται ότι, ότι αναλήψαν από το Βέλγιο, από την Τράπεζα του Βελγίου τα λεφτά. Okay. Λογικό θα μου πεις. Ότι έχουν ένα συριακό αριθμό, φαίνεται ότι είναι τελευταία ανάληψη. Δηλαδή είναι, έχουν κοπεί τον τελευταίο καιρό, δεν είναι παλιά χαρτονομίσματα. Μάλιστα. Και από το γεγονός ότι είναι τεράστιο το ποσό, υπάρχει, λέει, μία φόρμα που συμπληρώνει στην τράπεζα. Δεν έχω σηκώσει τόσα πολλά λεφτά ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Και εκεί φαίνεται ποιος έκανε ανάληψη. Προφανώς φαίνεται. Των χρημάτων. Θα μου πεις, μπορεί να τα σήκωσε εσύ να τάζει τον άλλον γιατί του χρωστάγε κάτι. Ξέρω εγώ. 600.000 είχα πάρει. Εντάξει, είχα πάρει δύο ακίνητα και δεν είχα χρέωση από καθαδούρα. Ρε εσύ, άκου να σου πω τώρα, επειδή κάποια εμπειρία έχουμε από, από διαφθορά, ας πούμε, κάτι, ότι έχουμε καλύψει πολλές διαφθορές. Υποθέσεις στη ζωή μας. Να σου πω κάτι. Πες τώρα ότι οι Καταριανοί ή οι Μαροκινοί, γιατί δεν το ξέρω και αυτό τυπικά. Λένε και για το Μαρόκο τώρα, θα τα δούμε μετά, λένε διάφορα. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι οι Καταριανοί είπαν θα εξαγοράσουμε τρεις βουλευτές για να μας κάνουν λόμπινγκ εκεί, να μας μπαίνουν σε επιτροπές, να ψηφίζουν, να τους θα κάνουν μαντάρα, να, να ακυρώνουν αποφάσεις, να μην μας κράζουν κτλ. Ρε παιδάκι μου, γιατί δεν πάνε ας πούμε και του λέει θα σου δώσω 2 εκατομμύρια και θα... Δεν, το πιο λογικό δεν είναι να πάνε τα καταθέσουν στα νησιά Κέιμαν. Ναι, είναι κουβέντα αυτή δεν που γίνεται. Δεν είναι πιο λογικό να του τα καταθέσουν σε μια αραβική τράπεζα χαμένη στο διαόλου τη μάνα που δεν την ψάξει κανείς. Στην Ινδονησία, στα νησιά Τάδε, στις Βρετανικές Αντίλες και κάτι σαγλαμάρες που έχουν. Τα οποία με μια τραπεζική αυτή γίνονται. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Άρα, και είναι και δύσκολο να τα βρει. Δεν τα βρίσκει. Ναι. Άρα. Αν αντί για αυτό που είναι και το ασφαλέστερο, δεν τον ευρύς ποτέ. Επιλέγεις το άλλο. Εάν του, να του δώσεις σακούλα με μετρητά, ρε μήπως αυτοί ήταν dealers όλοι αυτοί και μοιράζανε χρήμα. Ακούγεται αυτό να ξέρεις. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Η Καϊλή είναι αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θεωρητικά, επειδή είναι από μια μικρή χώρα και τα λοιπά, έχει υψηλή ισχύ, δεν ξέρω αν έχει υψηλή ισχύ. Είναι αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι. Αν είναι, εγώ δεν θα πω για την Εύα, θα πω για τους υπόλοιπους, ξέρω, για τον άντρα. Σωστά, η δικιά μας είναι αθώα. Ναι, έτσι. Τεκμήριο αθωότητας. Λοιπόν, έχει πάρει τα λεφτά αυτά, δεν είναι να τα μοιράσει προς τα κάτω, στους αντιπροέδρους και κάτω, είναι να τα μοιράσει προς τα πάνω. Αυτό δεν το ξέρω. Φαντάζομαι. Εντάξει. Αν είναι δηλαδή. Γενικώς το μετρητό. Το μετρητό. Δείχνει, έχεις δίκιο σε αυτό. Δείχνει μοίρασμα. Ότι, δείχνει μοίρασμα. Μοίρασμα. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάντως, να πούμε ότι... Δεν είναι δηλαδή. Ναι, παραμένει στις φυλακές η Εύα Καϊλή μέχρι τις 22. Να. Τώρα, πρόσεξε, λέγαμε ότι έχει διαφορετικούς δικηγόρους και έχει διαφορετικούς δικηγόρους με τον σύντροφό της, με τον σύζυγό της. Εδώ η Λαρεμπούμπλικα, την οποία βγαίνουν από την Ιταλία, βγαίνουν πολλές πληροφορίες σχετικά με τη στάση που κρατάει ο Ιταλός, ο γενικά οι Ιταλοί, το έχουν σηκώσει οι Ιταλοί, λογικά το θέμα, λένε ότι μπορεί να την καλύπτει κιόλας ο σύντροφός. Okay. Αν σήμερα, υπάρχει πραγματική αγάπη ανάμεσα στο ζευγάρι, πρέπει να υπάρχει κάλυψη. Τι να σου πω, ρε. Κατάλαβα. Πάντως, αγάπη μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη δεν υπάρχει. Τώρα τι. Όχι, στο λέω. Μιλάμε για άλλη κατηγορία. Ναι, πάντως, αγάπη τέτοιου τύπου δεν υπάρχει, σίγουρα. Δηλαδή, φάνηκε και χθες. Φάνηκε και ψηλό στο Ανδρουλάκη, φάνηκε και ψηλό στο Μητσοτάκη χθες στις Βρυξέλλες. Του την έχω στην καμπανιά. Εντάξει τώρα. Μικρότητα λέει. Αυτή η ιστορία, με συγχωρείς τώρα. Εκεί έχει τα δίκια του τώρα ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη που θα το πω. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή, πώς γίνεται το ξαφνικά του λες τες εσύ γιατί Καϊλή ήταν δική σου. Εγώ θεωρώ ότι το περιέγραψε πολύ ωραία ο Τσίπρας, δεν το λέω πολιτικά, εδώ σε εμάς. Yeah. Λέει, ο Δούριος είπος, άμα μπει στην τρία, το θέμα να τον κόψεις πριν. Άμα μπει στην τρία, τρεχαγύρευε. Μετά. Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, το απάντησε ο Ανδρουλάκης. Πάμε να δούμε τι είπε ο Μητσοτάκης. Την έχθεσε στις βραδινές τελευταίες δηλώσεις. Στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες. Ανοίγει και ένα θέμα για τις συγκυβερνήσεις και τέτοια, ρε παιδί μου εδώ. Δηλαδή, εδώ σου λέει, κόβονται ουσιαστικά. Παιδιά, δεν ανοίγει κανένα θέμα στις συγκυβερνήσεις. Επειδή
εάν δεν δημιουργηθεί η κοινή κυβέρνηση με τις πρώτες εκλογές που ήταν απλής αναλογικής, που δεν θα γίνει όπως φαίνεται τώρα, λοιπόν, τότε, καταρχήν, ο Τσίπρας έχει, για να γίνει κυβέρνηση, πρέπει να, γίνει, να είναι ο Τσίπρας πρώτος. Σωστά. Έτσι έχει πει ο Τσίπρας. Διότι ο Τσίπρας είπε ότι αν είμαι δεύτερος, δεν πάω να κάνω κυβέρνηση με τον τρίτο. Ναι, ακούω κριτική. Λοιπόν, κριτική γι' αυτό βέβαια. Εντάξει, και άλλο τον Ρουλάκη ενδεχομένως. Ναι, αλλά. Λοιπόν, άρα. Θα πάμε σε δεύτερες. Ναι. Στις δεύτερες ο πρώτος θα έχει 40 βουλευτές παραπάνω μπόνους. Σωστά. Άρα, σωστά. Αν δεν γίνει με τις δεύτερες, θα γίνει με τις τρίτες. Αν δεν γίνει με τις τρίτες, θα γίνει με τις τέταρτες. Δεν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασία. Τελείωσε. Και υπάρχει κάτι άλλο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα πολιτικά εσύ έχει τεράστια εμπειρία. Για καμία εμπειρία δεν έχω. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Όταν έρχεται, όταν ο άλλος σου λέει δεν έχω να συνεργαστώ με κανέναν, τι κάνει. Πουσάρει περισσότερο το αφήγημα της αυτοδυναμίας και τον κόσμο στο ενδιάμεσο διάστημα. Τον μπολώνει, να το πω έτσι. Εντάξει. Τον κόσμο. Αν βγει ο Τσίπρας πρώτος στις εκλογές, πρώτος. Άλλο θέμα. Είναι άλλη τάξη. Άλλη τάξη θέμα. Εντάξει, εκεί υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει. Ή και μετά. Εγώ πιστεύω ότι όποιος και να βγει πρώτος στις πρώτες εκλογές, και ο Τσίπρας ακόμα, και ο Ανδρουλάκης. Σε δεύτερες εκλογές. Θα πάει σε δεύτερες. Ναι. Άστο τώρα. Πολύ αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα σου πω και κάτι άλλο για τις συνεργασίες, βέβαια, και το τι λέμε προεκλογικά κτλ. Εσύ τα έχεις ζήσει περισσότερο από μένα. Για πες. Ο Παπανδρέου με τον Μητσοτάκη κάνανε οικουμενική κυβέρνηση όταν είχε στείλει στο δικό δικαστήριο, έτσι. Λοιπόν, εγώ στην πολιτική ποτέ δεν λέω ποτέ. Τώρα αυτή η στιγμή για τη στιγμή μιλάμε. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό χθες στις Βρυξέλλες. Άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι θέλει να στείλει την Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση για να οικοδομηθεί μια προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι το είπε πολύ καθαρά. Ο άνθρωπος θέλει να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να είμαστε ξεκάθαροι εδώ πέρα και να το γνωρίζουν αυτό και οι πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Οι επιλογές λοιπόν έχουν κρίνει, έχουν γίνει. Και αν ο κύριος Ανδρουλάκης επιλέγει να είναι παρακολούθημα του κύριου Τσίπρα, ας βγει στο κάτω-κάτω να το πει με ειλικρίνεια και με απόλυτη σαφήνεια, αντί να μας το λέει με μισόλογα. Εντάξει. Αυτό λέει. Πέσει μου και στο Τσίπρα. Στο... Ναι, μωρέ, θα στο το πούμε και στο πάνελ. Θα τις βάλουμε να τσακωθούνε. Το... Όχι, έτσι κι αλλιώς την έπαιζε και στο Τσίπρα μετά, έτσι, για να μην είναι παραπονούμενος. Καλά, αντά. Και τα λοιπά. Πάμε να δούμε μια ιστορία. Στο... Χθες το βράδυ πέρασε το... η Γαλλία στον τελικό του Μουντιάλ. Άντε ρε, κοιμόμουνα. Δεν το είδε είδα τα δύο γκολ, είδα τα δύο γκολ, μετά έπεσα γύρω. Ωραίο μάτς, ωραίο μάτς. Καλή ομάδα το Μαρόκο. Το κακό είναι, δεν είναι το ποδοσφαιρικό το θέμα. Το κακό είναι ότι βγήκανε μετά να πανηγυρίσουν στο Μομπελιέ, στις Βρυξέλλες, στην Νίκαια κτλ. Γάλλοι και Μαροκινοί. Όχι, και... για πανηγυρίσουν οι Μαροκινοί. Οι Μαροκινοί βγήκανε προφανώς για καυγά, δεν ξέρω τι κάνανε. Ναι. Τέλος πάντων υπήρξε καυγάς, υπήρξαν αντιδράσεις. Κοιτάξτε εδώ ένα αυτοκίνητο, του τραβάει τη σημαία. Τρομάζει προφανώς αυτός. Τρομάζει, σου λέει με φάνε. Τρομάζει. Και πέφτει πάνω κάνει μια γκρακ και κάνει αναστροφή. Και παίρνει ένα παιδί 14 χρονών. Εδώ. Και παίρνει μαζί ένα παιδί 14 χρονών το οποίο το σκότωσε. Ναι. Δηλαδή κοιτάξτε, τραβάει τη σημαία. Γαλλική σημαία νομίζω να καταλαβαίνω. Έτσι, γαλλική σημαία. Ήταν, είχαν πάει Μαροκινοί και. Και γίνεται. Και το τελικό αποτέλεσμα αυτού για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα τώρα, έτσι. Ναι, μα τι. Για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό αντιδρά. Και τραβάει το αυτοκίνητο, γκαζώνει, παίρνει ένα παιδάκι 14 χρονών, το οποίο είναι εκεί, πάει το παιδί. Πάει το παιδί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πάει το παιδί. Δηλαδή, πραγματικά, είχε επεισόδια και αλλού, είχε στις Βρυξέλλες επεισόδια. Είχε παιδί. Δηλαδή, βγήκαν οι Μαροκινοί, ήταν και οι Γάλλοι, πλακώθηκαν. Η απικία με την Ευρώπη. Γενικώς έχει πολλούς Μαροκάνους στη Γαλλία. Και στην Ευρώπη, αλλά στη Γαλλία ειδικά, γιατί το Μαρόκο είναι και κοντά, ήταν και απικία των Γάλλων χρόνια. Και έχουν μετικήσει πολύ εκεί. Ναι. Δηλαδή αυτά που λένε ότι τα προάστια του Παρισιού που είναι ανεξέλεγκτα και από αυτό. Πολλοί από αυτούς είναι Μαροκάνοι και Αλγερινοί. Αλγερινοί, σωστά. Λοιπόν, και οι περισσότεροι Μαροκινοί εδώ που παίζουν στην εθνική ομάδα, πολύ καλή ομάδα, είναι παίζουν στη Γαλλία έτσι κι αλλιώς. Και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, να το πούμε. Ναι, παίχτε στη Γαλλία. Παίχτε στη Γαλλία. Πάμε να δούμε αντιδράσεις από το χθεσινό αγώνα, γιατί είχαμε στιγμιότυπα διάφορα, όπως ο Μακρόν εδώ βλέπετε, ο οποίος διάρκεια του αγώνα πανηγύριζε σαν οπαδός κανονικά. Εντάξει. Θυμάστε τον Καραμανλή στο το 4 που πανηγύριζε στο. Μα δεν τον βλέπαμε, τον Καγκάτσι βλέπαμε. Τον έδειξε μετά τον Καραμανλή. Ένα πλάνο. Τον Καγκάτσι έδειξε πρώτα, δεν το θυμάμαι. Ναι, ρε, γιατί δίπλα στον πρόεδρο, στο δεν θυμάμαι ποιο ήταν στη FIFA. Έπρεπε κανονικά να κάτσει ο Καραμαλής και δίπλα ο Γκαγκάτσης. Ναι. Έλα όμως που είχαν αλλάξει θέση χωρίς να το πάρουν χαμπάρι, αλλά ο περατέρο ο οποίος ήταν Ευρωπαίος τάδε του λέει τον πρώτο είναι ο πρωθυπουργός. Έδειξε τον Γκαγκάτση λοιπόν. Ούρλιαζε ο Καραμαλής δίπλα, νίκησαμε κτλ. Έδειξε τον Γκαγκάτση που κλαίγε.
Τι να κάνουμε. Είναι από τις ιστορικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Καταπληκτικές. Δείχνει πορτογαλικές. Δεν φταίμε. Ναι, όχι. Ο Πορτογάλος, πού να ξέρει. Πού να ξέρει ο Πορτογάλος. Εσείς φταίτε για όλα. Αλλά τ' άλλο δείχνετε. Πάντα η τεχνική φταίνε. Μην τα συζητάμε. Αλλά τ' άλλο δείχνετε. Πάντα η τεχνική. Μη φύγετε, καθίστε εδώ. Ξανά σου λέμε, δείξε εμάς για να δείξει τον κλέαρχο. Έτσι. Τι, επειδή είναι πιο όμορφος ο κλέαρχος, δεν κατάλαβα. Και λοιπόν. Μπράβο. Πάμε να δούμε λίγο και τον κύριο Biden, ο οποίος είδε τον αγώνα εδώ. Και μάλιστα λέει ότι αποθέωσε το Μαρόκο, θεωρώντας ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Και είναι, ήταν καλή ομάδα. Με τους Μαροκάνους ήταν ο Μπάιντεν. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός του Μαρόκου, είναι εκεί. Α, γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Λοιπόν, και αποθέωσε. Εγώ σου λέω ότι. Ο Μπάιντεν, συγγνώμη που θα σου το πω τώρα. Εγώ νομίζω ότι ο Μπάιντεν ούτε τι βλέπει, ξέρει, ούτε πώς παίζεται αυτό το πράγμα, ξέρει. Για τον πρόεδρο. Ούτε αποκλείεται να κάτσει να το δει ολόκληρο. Θα ρίξε ένα ροχαλιτό εκεί, αν το πει. Καλά, αυτό είναι η φωτογραφία της στιγμής. Ναι, η φωτογραφία της στιγμής τον έχει με ανοιχτά τα μάτια. Μετά έχει πέσει αυτό. Τι εννοείς ο πρόεδρος, είναι κοιμάται νωρίς ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος κοιμάται συνέχεια. Είναι και μεγάλος άνθρωπος, τι θες τώρα. Ούτε ποιος ήταν αυτός δίπλα δεν ξέρει. Με το καπέλο. Δεν θυμάσαι. Και μέσα στον ύπνο του λέει. Δεν θυμάσαι που έχει σημειώματα εδώ στο γόνατο. Κάτσε στο γόνατο και έχει το σημείο από κάτω. Εμά σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Πάμε να δούμε τον καιρό. Θα τα δούμε μετά. Έχουμε. Γιατί σε βλέπω ανησυχώ. Πάμε να δούμε, να σου πω κάτι, έχεις δίκιο. Πάμε λίγο να δούμε τον καυγά στη Βουλή, γιατί πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Για τις υποκλοπές μεταξύ Ραγκούση, Κακλαμάνη και Πικραμένου, όπου σηκώνει το Παναγιώτη Πικραμένου, ο οποίος σηκώνει τον Ραγκούση πάνω και τους λέει εξευτελίζεται τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα προασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ την αξιοπιστία, τη θεσμική αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέει ο Κακλαμάνης. Πάμε να το δούμε αυτό τη στιγμή. Ότι να δούμε για να καταλάβετε δηλαδή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από τούδε και στο εξής, που λένε και στο χωριό μου. Τούδε. Τούδε και στο εξής. Τούδε. Στην επέσχυτη τροπολογία. Πρώτη υπογραφή δική σας, δεύτερη του κύριου Τσιάρα. Εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση και μια παράταξη που την έχετε ξεφτυλίσει και καταρακώσει. Αφήστε σε εμάς που είμαστε ιστορικά και μη μέλη της παράταξης να διαφυλάξουμε όπως εμείς ξέρουμε το κύριο της παράταξής μας. Το λιγότερο που θα έπρεπε να είχατε κάνει ήδη για να περισσώσετε ό,τι μπορεί να περισσωθεί ήταν εσείς προσωπικά να είχατε παραιτηθεί, κύριε Πικραμένη. Αυτή είναι ο μόνος προορισμός ενός ανώτατου δικαστικού που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων. Όταν μια υπόθεση διερευνάται από τη δικαιοσύνη, η εκτελεστική εξουσία δεν κάνει συζήτηση. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη την οποία εσείς επικαλυστήκατε και στην οποία εσείς καταφύγατε να κάνει τη δουλειά της ανεπιδέα. Ηρεμήστε κύριε Ραγκούτσι. Ο κύριος Πικραμένος σας άκουσε σιωπηλός. Τους είδατε ότι τους είδατε και δεν μίλαγε. Ηρεμήστε λοιπόν. Και μην προσπαθείτε εμέσως κατηγορώντας εμένα να επηρεάσετε την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί αυτό κάνετε. Χαμούλης. Για τον προϋπολογισμό. Να προσέχουμε, μην έχουμε τίποτα καρδιακά, εγκεφαλικά και τέτοια τώρα. Πολύ ανεβαίνω και γίνεται κατακόκκινη γίνεται. Γίνεται μεγάλη ανθρώπη. Με αυτό σου λέω. Ψυχραιμία, παιδιά, cool. Chill. 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 Καινούργια έκφραση είναι αυτή. Ναι, τώρα εδώ την έχουμε μάθει το άντρε. Τσιλ. Η Γιωργαντή τα λέει. Ναι, αυτή είναι. Ό,τι αν τσιλ. Τσιλ. Να σου πω κάτι. Ναι. Πάντως ήταν για τον προϋπολογισμό, ξέχασα να σου πω η συζήτηση. Και τι σημασία έχει πες. Λοιπόν, ο υπολογισμός πάντα είναι συζήτηση εφόλης της ύλης. Σωστά, σωστά. Και είναι και ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Εντάξει. Η ψήφιση του προϋπολογισμού. Ο κύριος Κλέαρχος είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Κλέαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, κύριε Κλέαρχε. Πώς είστε. How are you today? Πώς πάντα πράγματα. Και εσείς πιστεύω να είστε καλά. Γενικά, εμείς ό,τι μπορούμε. Είσαι στον τρίτο μήνα του έγγαμου βίου. Εντάξει. Ναι. Πάμε για κάνε ένα απολογισμό. Κάνε, μπράβο. Όλα επειδή έχουμε προϋπολογισμό στην Ελλάδα. Όλα βαίνουν πολύ καλά. Πολύ καλά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ο προϋπολογισμό ψηφίσατε για το σπίτι. Έχει ψηφιστεί πριν τον γάμο. Α, προγαμιαίο συμβόλαιο. Προγαμιαίο συμβόλαιο έκανε ο άρχοντας. Προγαμιαίο προϋπολογισμό. Εμείς τα γατάκια. Πού να τα ξέρουμε. Δημήτρη μου τα γατάκια. Άστα. Από την πρίκα είσαι ικανοποιημένος. Μια χαρά, εξαιρετικά. Δεν υπάρχει πρίκα. Αυτά δεν υπάρχει. Η θεσμή αυτή είναι. Αναχρονιστική. Η πρίκα είναι τα ψυχικά χαρίσματα του ανθρώπου. Αλήθεια. Πάνω απ' όλα είναι αυτό, έτσι ακριβώς. Όχι, αυτό έτσι, είναι. Έτσι δεν είναι. Τα υπόλοιπα, άκουνας προς τα σφακιά εμάς, ναι. Μια ορεινή περιοχή, περήφανη, ωραία, ωραία. Βαρβάτη. Ναι. Δεν υπήρχε πρίκα. Αλλά. Ούτε το, άσε τώρα,
Ποτέ. Γιατί? Διότι είχαν, εκεί ήταν κτηνοτροφικές περιοχές. Δηλαδή τα, δεν ήταν τόσο τα χωράφια τους που ήταν βουνά, ήταν τα κοπάδι. Ναι. Έλεγε λοιπόν, αν είσαι άξιος, ναι, θα φτιάξεις όσο μεγάλο κοπάδι θέλεις. Έτσι, αυτό είναι. Αν είσαι ανάξιος και 2.000 και 10.000 πρόβατα να πας, τα χάσεις. Δεν μπορείς. Να τα βαστίξεις. Αυτό το έλεγε ο οποίος είχε κόρη, φαντάζομαι. Όλοι, όλοι. Δεν υπήρχε η πρίκα. Δεν υπήρχε ο δημούς πρίκας. Ήταν εξευτελιστικό για τον γαμπρό να πάει να ζητήσει πρίκα. Εγώ, ήθελε να είναι από καλή οικογένεια, να είναι ωραία κοπέλα, να έχει άλλα χαρίσματα. Να είναι νοικοκυρά, δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ νομίζω πιπτώσει ότι δεν τα εννοούσε. Όχι, 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 βέβαια. Να σου πω κάτι. Την κόρη μου, εγώ όταν την παντρέψω σε 20 χρόνια και παρά όσα θέλει το παιδί. Πόσο είναι? 12. Σε 20 χρόνια. Να την πάω σε σφαγιά. Σε αυτή τη λογική. Θα καλοπεράσει. Σε αυτή τη λογική θα πάω. Θα περάσει καλά, κοπελιά. Εκεί στα σφαγιά, αν το ξέρει. Γιατί είναι άντρες, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε. Έτσι. Είναι και λίγο κουζουλή μερικοί, αλλά η κουζουλάδα χρειάζεται μερικές φορές. Έχεις δίκιο. Και η κουζουλάδα είναι. Δεν είναι μόνο τοπικό χαρακτηριστικό. Έχει, υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει. Σε εμάς παρά είναι, λοιπόν. Είναι, σε εμάς παρά είναι. Δεν ήθελα να το πω εγώ, αν το πεις εσύ που ειδοποιώντας δεν παρεξηγέσαι. Για πάμε, εδώ βλέπω. Πάμε λοιπόν στον καιρό. Να πούμε ότι και σήμερα θα είναι έτσι μια γενικά άστατη ημέρα. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Υπάρχει αυξημένη σχετική υγρασία τώρα νωρίς το πρωί, τοπικές ομίχλες. Αλλά το ευχάριστο της όλης υπόθεσης είναι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν δεν θα χρειαστεί να ανάψουμε καλοριφέρ τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας. Ούτε τζάγια, ούτε τίποτα. Ούτε ιδιαίτερα για την νότια, για την κεντρική νότια χώρα. Βλέπουμε τώρα εδώ, ας πούμε, στο χάρτη μας πώς κινείται αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας. Δίνει κάποιες βροχές προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έβρεξε αρκετά και μέσα στη νύχτα προς τη βορειοδυτική Ελλάδα. Ναι. Περνάει όμως σχετικά γρήγορα. Δεν θα επηρεαστεί η νότια χώρα, όπου εκεί αναμένουμε και σημαντική άνοδο του υδραργύρου. Να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά στον επόμενο μας χάρτη. Βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες βροχές προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια στα πιο νότια τμήματα. Κυριαρχεί ο νοτιάς σε Ιόνιο και Αιγαίο και θερμοκρασία στα βόρεια κοντά στους 15 με 16 βαθμούς, νοτιότερα κοντά στους 20 με 22. Είμαστε κατά 5 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ας πούμε εδώ στην Αττική, στο ελληνικό, η μέση μέγιστη θερμοκρασία για το Δεκέμβριο είναι περίπου 15 με 16 βαθμούς. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τους 20. Αύριο θα πάμε κοντά στους 21. Άρα λοιπόν είμαστε πάνω. Ρεκόρ μου δεν θα χτυπήσει ο Δεκέμβρης πάλι. Το μεσημέρι που έφευγα δεν άντεχα ένα ελαφρύ μπουφάρδο. Δεν μπορούσα. Δεν άντεχα. Θα βάλουν πάλι οι γυναίκες τα τυραντάκια και τα σανδάλια. Δηλαδή αυτές με το παραμικρό. Φόρμη ψάχνουν. Πάμε να δούμε και την Αττική, όπου και εδώ ίσως τώρα νωρίς το πρωί έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Έχουμε αυξημένη σχετική υγρασία, χαμηλές συννεφιές, τοπικές ομίχλες. Να προσέξουν οι οδηγοί τώρα νωρίς το πρωί. Αργότερα, βέβαια, και καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, η ηλιακή ακνοβολία θα διαλύσει αυτές τις συννεφιές. Θα κυριαρχήσει. Άνεμη νότια σε συνιστώσας κοντά στα 5 μέχρι Μποφόρ, στα πιο ανοιχτά θαλάσσια τμήματα και ο υδράργυρος, όπως είπαμε, κοντά στους 20 με 21 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, αρκετά μουντός ο καιρός, συννεφιασμένος, τοπικές ομίχλες, αυξημένη σχετική υγρασία, ίσως και λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Προς το απόγευμα όμως και εδώ θα υπάρξουν διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και θερμοκρασία 14 με 15 βαθμούς, λίγο περισσότερη ζέστη προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Να δούμε τώρα στον τελευταίο μας χάρτη πώς αναμένεται να κινηθεί αυτή η θερμή αέρια μάζα. Δείτε ότι αρχίζουν και γίνονται πιο θερμά τα χρώματα από την νότια Ιταλία και ανεβαίνει σιγά σιγά το κίτρινο, το πράσινο, το πορτοκαλί χρώμα και προς τη χώρα μας. Άρα λοιπόν αύριο αλλά και το Σάββατο σε πολλές περιοχές θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 22 με 24 βαθμούς. Για παράδειγμα, αναφέρουμε την περιοχή της Θεσσαλίας, η Βοιωτία, το εσωτερικό της Πελοποννήσου αλλά και η Κρήτη σε εσωτερικές περιοχές και προς τα βόρεια τμήματά της. Νοτιάς ο άνεμος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε θα είμαστε γενικά σε ένα αρκετά ζεστό καιρό μέχρι και την Κυριακή. Εξαιρετικά. Από Δευτέρα θα πέσει λίγο υδράργυρος, θα πάμε σε ομαλό καιρό, σε ομαλακό καιρό. Αλλά τα Χριστούγεννα θα είναι εκεί. Μαλακός, 18-20 βαθμούς. Πω, ζέστη. 18-20 βαθμούς. Παιδιά, τρέξτε στα βουνά, στους ορεινούς προορισμούς. Να πέσει 3-4 βαθμούς παρακάτω. Κάθε 1000 μέτρα 6 βαθμούς. 6 βαθμοί, ναι. Η θερμοβαθμίδα αυτό λέει όταν έχουμε ήπιο καιρό. Μα πού δεν μπορούμε να πάμε τώρα στα 2.500 μέτρα για να πέσει. Για να κρυώσει. Να ξεκινήσουμε από εδώ περίπου με 18-19 βαθμούς. Στην Πάρνηθα θα συναντήσουμε περίπου 10-12 βαθμούς στην κορυφή της Πάρνηθας. Επομένως, κάτι πιο. Στην κορυφή της Πάρνηθας έχει τίποτα να κάνουμε Χριστούγεννα. Δεν έχει. Θα βρούμε κανένα φίλο μας που έχει σπίτι. Το καταφύγιο είναι πολύ καλό. Στο καταφύγιο θα πάμε για Χριστούγεννα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, γεια σου, Κλέρ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας. Έλα να δούμε τα σγραφά. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Τώρα, εμένα Χριστούγεννα τώρα, χωρίς κρύο δεν πέζει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Με τόχης ζέστη είναι λίγο παράτερο. Είναι λίγο εκτός εποχής. Παράτερο, παράτερο. It is. Λοιπόν, παιδιά, τρίμηνη παράταση για την τακτοποίηση. Για όσους έχουν αδασικά αυθαίρετα, για σένα.
Ναι. Έχει καταπατήσει, δεν υπάρχει δάση του για αποδόσει. Τίποτα, όλα στα κύθρα τα έχω καταπατήσει. Λοιπόν, τρίμηνη παράταση για την τακτοποίηση με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο μέχρι 31 Μαρτίου του 2023 να διευθετούν τις περιουσιακές εκκρεμότητες για τα επόμενα 30 χρόνια. Τι διεκδικητικά χρειάζεται και εξαιρούνται τις προϋποθέσεις. Ότι μέχρι τα. Ή θα 30... κάνει εκλογές μέχρι τότε, ή θα δώσει άλλη μία παράταση. Ο σύντροφος συνεργάζεται, η Καϊλή κερδίζει χρόνο, κατά Γκέιτ. Μιλάει στα νέα ο Λουί Κολάρ της ομάδας που αποκάλυψε το σκάνδαλο. Ξέραμε από το Σεπτέμβριο, αλλά περιμέναμε. Δεν το δημοσίευαν. Όχι μόνο το δημοσίευαν, παιδιά. Είχε αποκαλυφθεί σε δύο εφημερίδες, οι οποίες εκεί. Δεν σαν και εμάς φαίνεται. Ναι, δεν λοιπόν, είναι. Αφού είχαν ένα περιοδικό και μία εφημερίδα. Ναι, τη Λεσουάρ και ένα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το περιοδικό. Ναι. Οι οποίοι λέει, όταν μάθανε, είχαν την πληροφορία ότι εδώ. Και ρώτησαν. Πήγαν και ρώτησαν, βέβαια, για να διασταυρώσουν. Και τους είπανε, υπάρχει, αλλά. Δεν θα το γράψετε. Δεν θα το γράψετε και θα έχετε προνομιακή μεταχείριση. Μόλις όταν σκάσει. Ωραίο αυτό. Ναι. Πρόσεξε με όμως. Τήρησαν τον λόγο της δημοσιογράφης. Ναι. Τήρησαν τον λόγο της, γιατί μου έχει τύχει εμένα να μου πει άνθρωπος, καλό θέμα, μην το γράψεις. Ναι. Λέω εντάξει, δεν το γράφω. Σε αυτοτυπία μου, ακόμα θυμάμαι. Ναι. Και δεν θέλω να πω δημόσια ποιο θέμα ήταν. Πάω, φεύγω. Και την Κυριακή ήταν Πέμπτη. Την Κυριακή ήταν πρώτο θέμα σε Κυριακάτικη. Εντάξει. Και λέω ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, έτσι, έτσι. Δηλαδή εντάξει, εγώ το τήρησα. Τήρησε το κι εσύ όμως. Εκεί το κρατήσανε μήνες. Ναι, ναι, ναι. Μήνες. Και τώρα έχουν λέει προνομιακή μεταχείριση αυτά. Έχουν δικαστικούς συντάξεις εκεί. Δεν έχουν ρε. Δεν έχουν τίποτα. Δεν ξέρουν, δεν ξέρουν ρε Δημήτρη οι άνθρωποι αυτοί. Έχεις μια είδηση για να την κρατήσει τώρα. Δεν κρατιούνται οι ειδήσεις. Δεν κάνετε αυτό εκεί πέρα. Δεν κρατιούνται οι ειδήσεις. Λοιπόν, η Καθημερινή. Διπλή ασπίδα. Τι. Σύνθημά μας είναι no news, make news. Λοιπόν, είναι η αγγλόφωνη έκδοση της εκπομπής αυτή. Ναι. Πάμε η Καθημερινή. Διπλή ασπίδα στην Κρήτη. Πώς το διάταγμα ΣΥΣ συμπληρώνει τις έρευνες της Exxon Mobil. Ως ασπίδα των ελληνικών δικαιωμάτων στην Κρήτη λειτουργούν συνδυαστικά οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, εκτιμά η εφημερίδα και η Αθήνα από ό,τι φαίνεται, την αποτίμηση που κάνει. Χωρίς παρατάσεις οι εκλογές MEP και ΟΠΑ, αυτό είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο, είναι άλμα διαφορετικότητας για τα πανεπιστήμια, δεν θα έχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια, θα μπαίνουν όλοι σε μία λίστα. Ουσιαστικά. Πού, οι φοιτητικές. Ναι, ναι, τις φοιτητικές. Στο MEP και στο ΟΠΑ. Εκτός κέντρου της Αθήνας στα φορτηγά, εξαιρούνται ηλεκτρονικά στις 2,5 τόνα από τις 9 το βράδυ έως τις 9 το πρωί. Θα γίνεται η φορτοεκφόρτωση, μπας και ξεμπλοκάρει λίγο. Σωστή κίνηση είναι αυτή. Παράταση για τα εκτός σχεδίου και συμφωνία για τα δέντρα των ευάλωτων. Αυτό που λέγαμε αφορά πολύ λίγο κόσμο, ρε Δημήτρη, όμως. Ναι. Πολύ λίγο κόσμο αφορά αυτό. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, εφιάλτη στο τραπέζι των Χριστουγέννων, αυτοψία της εφημερίδας στις τιμές των βασικών προϊόντων. 50% ως 50% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το παραδοσιακό μενού, 42-72% πάνω η αύξηση της τιμής της γαλοπούλας, έως 60% πάνω το αρνί, 71% πάνω το χοιρινό και 24% το μοσχάρι. Φωτιά και λαύρα. Ναι. Αναβολή λίγων ημερών για την Εύα Καϊλή. Άνθρακες ο θησαυρός των εφόδων στις εταιρείες, σκάνδαλο υποκλοπών. Ο θρήνος στον Ρωμά και η προσμονή δικαιοσύνης. Και εδώ Παριζιάνικος τελικός. Σήμερα είναι. Μέχρι σήμερα λογικά πρέπει να βγει και απόφαση για το αστυνομικό. Τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Από το 2021 γίνονταν υποκλοπές για το Qatar Gate με μυστικές υπηρεσίες. 5 χωρών συνεργάστηκαν οι αρχές του Βελγίου. Σοκάρει φωτογραφία με τη βαλίτσα που μετέφερε ο πατέρας Καϊλή για ένα ακόμα μήνα στη φυλακή. Παντζέρι και Τζόρτζι. Πού υπάρχει πρόεδρος διαβουλεύσης Υπουργείου Οικονομικών Τραπεζών και πού απόσταση, πρώτο βήμα επιτόκιο και προμήθειες, έρχεται αύξηση στους στόκους καταθέσεων και μείωση στα δάνεια. Ήθε, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν. Εδώ το είδες το άλλο, τέλος το παρκάρισμα σε πεζόδρομους. Δεν ήξερα ότι επιτρέπεται. Γιατί θα βάλουν μπάρες. Ναι. Ωραία, θα βάλουν μπάρες. Εκεί στη Λάρισα που πήγαινα, όταν είχα τη μάνα μου, είχα τη μάνα μου σε ένα κέντρο αποκατάσταση στη Λάρισα. Mm. Πριν από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, 1,5. Και πήγαινα τώρα να τη βλέπω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο κεντρικό σε αυτό, έχει ένα πεζόδρομο που έχει βυθιζόμενος. Α, βυθιζόμενο. Βυθιζόμενες μπάρες. Λοιπόν, και μου έλεγε εκεί πέρα ένας τύπος, όπως έχουν περάσει και ανεβαίνει μπάρα, μου λέει, και το σηκώνει τα αμάξια πάνω. Πώς έχουν καταστραφεί, ναι. Γιατί εγκινήσει ή τα αφήνει εκεί και όχι, το εγκινήσει γιατί
Φαίνεται ότι έχουν ένα σύστημα, χτυπάνε έναν κωδικό, έχουν μια κάρτα και περνάνε μερικοί που. Που είναι μπαίνουν στην περιοχή γύρω-γύρω. Ναι, περνάει και ο άλλος και σηκώνει την μπάρα και το χτυπάει από κάτω. Πάμε και το καταστρέφει. Καλά. Λοιπόν, θέατρο για τα έσχη των τραπεζών. Παταγώδης αποτυχία στη δίθεν σκληρή διαπραγμάτευση για την κυβέρνηση, ούτε βήμα πίσω για τις υπέρογγες προμήθειες. Και τα επιτόκια, ο Σταρικούρας είπε ότι αντάλλασαν μπινελίκια για δύο ώρες, αλλά δεν είχε τίποτα. Το είπε. Τι λέτε, το είπε. Ναι, είπε αλληλομπινελικό μας, αυτό λέει, επί δύο ώρες. Μπινελικονόμασταν. Ναι, ναι, με τους τραπεζίτες. Να έχουμε και ένα αποτέλεσμα, παιδιά, θέτη, μετά τα μπινελίκια. Ναι, το μπινελίκι να βοηθάει λίγο. Ναι. Θετική κίνηση Αιγύπτου που βοηθά την Ελλάδα. Πάει τον Ιμάμογλου, τον καθαρίσαν, έτσι, άμα στα πει. Ναι, ναι, θα μας τα πει, Ζαχαράκης, γίνεται κόλαση, έτσι, ναι, στην Τουρκία. Λοιπόν. Κόλαση. Με την έννοια ότι μαζεύει κόσμο στο Δημαρχείο, έτσι, φωνάζουν, διαμαρτύρονται, παρενέβει το State Department. Καταπληκτική ανακοίνωση. Άδικη ποινή, λέει. Η Αυγή. Θέατρο κυβέρνηση τραπεζιτών. Είδες, η άλλη όψη τώρα. Την ώρα που ήταν οι ολίπτες γονατίζαν το ράλι των επιτοκίων, κοντά στη συμφωνία εμπεγμό, λέει, αφορά λιγότερους από 30.000 ενήμερους δανειολήπτες, θα καλυφθεί μόνο το 50% της προσάυξης για 12 μήνες. Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τα 600 ευρώ. Έχει γίνει χαμός και στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό. Ναι. Για τα 600 ευρώ. Ένα συνεννοούνται, παιδιά. Ναι, το ψήφισε, δεν το ψήφισε, τελικά το ψήφισε. Μόλις λέει το ψηφίσαμε, βγήκε η ομπρέλα. Η ομπρέλα. Υπήρξε ένα κείμενο 280 στελεχών και μετά βγήκε η ομπρέλα και διαμαρτύρεται. Και τελικά επιλέχθηκε να κατατεθεί μια τροπολογία να πιάνει όλο το δημόσιο, λέει. Έγινε λίγο τα μπρος πίσω, πλέον στο χωριό μου. Υποχρηματοδότηση για νέα λουκέτα στην υγεία του κέρδους. Κίνδυνο άνθρωπο για το λαό, το νέο ΕΣΥ, λέει ο Ριζοσπάστη. Κάτω ο προϋπολογισμό Καρμανιόλα, αυξήσει του μισθού, φόρη και φτώχεια για το λαό, φοροαπαλλαγές και χρήμα για του ομίλου. Λοιπόν, κόντρα νιούς. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για επιτόκια και επιμήκυνση, ακάλυπτου αφήνει στου δανειολήπτε η συμφωνία κυβέρνηση τραπεζιτών για τα κόκκινα δάνεια. Ναι, γιατί εδώ, αυτού εδώ για τι τράπεζε δεν αφορά τα κόκκινα. Αφορά μόνο του ενήμερου, λέει η συγκεκριμένη. Έξαλλο Σουλτάνο από την ενέργεια Σύση. Χάραξε δική τη ΑΟΖΗ Κύπρος. Έσπασε το εργολευκό μνημόνιο. Βαλίτσες τροχύλατες με μίζες υπερχιλίζουσες. Η δυσοδεία πλένεται από την Αθήνα μέχρι τις Βρυξέλλες και από την Τόχα μέχρι τη Ρώμη. Ανοίγει ο σκός του αιώλου για τη διαπλοκή συμφερόντων κομισιών κυβερνήσεων. Να σου πω κάτι. Αυτά τώρα τούτα εδώ είναι 50. Ναι, ναι, 50 και 20. Όχι, το 50 ευρώ είναι, αλλά το κάθε τούβλο έχει 50, δεν έχει. 50. Άρα 5-25. 2,5 χιλιάρικα είναι. 2,5, το κάθε ένα. 2,5. Δεν είναι τώρα του κόσμου. Δεν είναι και τρομερά λεφτά. Δηλαδή 2,5, 5. Εντάξει. 5, 7,5. 10. Εγώ και 10. Δέχομαι. Και 5 εσύ. 5 Θοδωρή. Είναι μεγάλα τούβλα όμως εδώ. Κοίτα εδώ, είναι τούβλα και βλέπω και άλλο χρώμα. Αυτό το άλλο χρώμα δεν είναι. Είναι πράσινα. Τα πράσινα 500 δεν είναι τα πράσινα. Νομίζω ότι είναι 100. 200 είναι τα κίτρινα. Και έχει και 20 εδώ. Κοίτα εδώ αυτά. Έχει και 20. Ποιο είναι το 20? Εδώ δεν πρέπει να είναι από το μπλε ή δεν βλέπω καλά εγώ. Νομίζω 20 πρέπει να είναι αυτό. Ναι, νομίζω 20. Τούτο εδώ. Ξέρει γιατί είναι πρόβλημα. 50 είναι αυτό, ρε. 50 είναι αυτό, ρε. Α, 50 είναι. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. 50. Λοιπόν. Εντάξει, τα σπάνε λέει. Δεν τα μπορεί λεφτά, να συνοηθούμε τέλο πάντων. Πόσο είναι πόσα τα λεφτά. Είναι. Η βαλίτσα πώ σου φάνηκε. Η βαλίτσα. Κάτσε δεν είναι. Δεν είναι ακριβή η βαλίτσα. Η βαλίτσα είναι επίτηδε φτωχολογίστηκε. Ναι, γιατί σου λέει μη φανεί να το βάλω μέσα σε καμιά ακριβή και νομίσουνε ότι μπορεί να έχω λεφτά μέσα. Κατάλαβε. Δεν είναι καμιά Louis Vuitton, καμιά Balenciaga, κανένα τέτοιο α πούμε. Βέβαια, πρόσεξε. Ομοιοπαθητικά θα έπρεπε να είναι σε πανάκριβη. Ναι. Γιατί ο άλλος σου λέει πανάκριβε, έχει λεφτά αυτός. Σιγά μην βάλει μέσα στην βαλίτσα λεφτά. Ενώ με βλέπει εμένα που πάω με το βαλιτσάκι και σου λέει κι αν... Λαθρέν μποράς. Τι είναι τούτος. Λοιπόν, έχει γράψει ένα φοβερό κείμενο στο Liberal, το διάβασα στο βράδυ. Για ποιο. Γιατί δεν θα γίνω πολιτικός. Ναι. Για τις ηθικές αντιστάσεις. Κορυφαίο, φοβερό άρθρο. Γιατί. Ωραίο άρθρο σου λέω, το διάβασα. Όχι, έγραψα ρε παιδί μου. Ότι σου έχουν κάνει προτάσεις και μπουρούν και... Και λες όχι, φοβάμαι. Φοβάμαι, μην γίνω σαν την Καϊλή. Ναι, γιατί φοβάμαι, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ λέει, έτσι, να το πω εγώ, θα το πεις. Που λέει, πάω λέει και πίνω τσιπουράκια για ένα τσιπουράκι, πίνω 10. Κάθομαι να φάω, βαρίστο μαχιάζω. Και αν έρθει κανένα. Τώρα λέω εύκολα, λέει, που δεν έχει έρθει κανένα να μου πει τίποτα, δεν θέλω, δεν πληρώνομαι εγώ, δεν εξαγοράζομαι. Και άμα έρθει και εγώ εκεί είπα, δεν αντισταθώ. Μου κουνήσει καμιά βάλιζα με 2 εκατομμύρια. Και ξεφτυλιστώ. Και... Όχι, λέει, δεν θέλω να γίνω πολιτικός. Να λείπει. Αλήθεια. Τώρα, σαν τώρα, τι ψέματα. Ωραίο κείμενο. Ωραίο. Λοιπόν, το ποντίκι. Ντόχα, μπόχα και σκληρές ροκές. Ναι. Πώς σου φαίνεται, εδώ. Πόσοι ευρωβουλευτές, λέει, εκλέγει κάθε χώρα.
Η Γερμανία 96, η Γαλλία 74. Το Κατάρ 60. Καλό. Εύα Office. Η Μπάρμπι του Πασόκ μετά το μήλο των ευθυνών για τα λαδώματα στο σύζυγό της Φραντζέσκο. Αυτός έβαλε τα λεφτά στο σπίτι. Σε οικολογική φυλακή ριζόρτ η Ευρωβουλευτής μέχρι να ακούσει τα κάλατα της Βελγικής δικαιοσύνης. Όχι μωρέ, δεν είναι ριζόρτ, σιγά μην. Τερζί Γκέιτ στο Κατάρ της Καϊλή. Η άλλη Ελληνίδα που σκανδαλίζει το Εμιράτο. Όπα. Ποια είναι αυτή. Δεν την ξέρω. Η Τερζί. Την κυρία, να είναι καλά η κυρία. Καλά να είναι, να τους εξευτελίσεις. Ντροπή τους. Να περνάει καλά. Πήγαινε εκεί πέρα να γδυθείς να τους εξευτελίσεις. Φυλακή ριζόρτ δεν υπάρχει πάντως. Καμιά φυλακή δεν είναι. Δεν είναι και στα διάβατα πάντως. Όχι, ρε παιδί μου. Είναι η προηγούμενη, είναι πολύ σκληρή η προηγούμενη φυλακή. Είναι αυτεμπορική. Στο μάτι της εφορίας μπαίνουν κρυπτονομίσματα digital assets. Τι λες, φορολογική εργασία της ΑΔΑΕ με την IRS των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα κρυπτονομίσματα γίνεται λίγο τζόγος τον τελευταίο καιρό. Έχουμε είχαμε και την κατάρρευση ενός. Πρώτο πυλόν λύση για 30.000 δανειολήπτες. Άμεσα ετάπεζε στα ανακοινώσει του γκάλυψη του 50% της αύξησης της δόσης του δανείου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Να καλημερίσουμε τους αγαπητούς συναδέλφους. Καλημέρα σας, κύριε. Πώς είστε? Ένα σήμα, αλλά καλά. Δεν πειράζει, σου μιλάμε στον πληθυντικό. Αναστασία Τερζή προηγουμένως, επειδή δεν ξέρατε. Αϊδός. Αϊδός είναι. Α, δεν το γνωρίζανε. Τους τρελαίνει επειδή πάει και τραγουδάει. Ναι. Α, μπράβο στο κορίτσι. Αναστασία Τερζή. Μπράβο στο κορίτσι. Ναι. Εξάγουμε πολιτισμό. Πολύ. Ο Τσίπρας είπε εξάγουμε διαφορά. Και διαφορά και πολιτισμό. Του απάντησε ο Μητσοτάκης, εξάγουμε προϊόντα. Ναι, yeah, εξάγουμε προϊόντα. Λοιπόν, εδώ, αποστολή εκτελέστη. Μέτρο Σπορτ, σκόραν Ολιβέρα Τόμας, ο Κωνσταντέλιας, ξεκλείδωσε το μάτς με πέναλτι που κέρδισε και σενάριο για στόπερ στον Άρη. Με δύο killers, Αραούχο και Βαν Βέρτ, πιθανότητα επιθετικό δίδυμο της ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά, στη Ριζούπολη. Άτα. Ψάχνετε για ψηλό, ο Παναθηναϊκός προφανώς. Έτσι. Sport Day. Αντεπίθεση λέει, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στα επίσημα, έχει κύπελο με τον Ατρόμητο σήμερα. Ναι. Στις 7.30. Με τον Έλα Ραμπί βλέπω εδώ και τώρα Μέση Βίση Εμπαπέ. Εναντίον Εμπαπέ. Μάλιστα. Άγιε ματσάρα αυτό. Αντεπίθεση τώρα, νέος Ολυμπιακός με Ατρόμητο, δολοφόνος χωρίς σύχνη είναι αυτός. Και ο Ολλανδός για αριστερά, ο Φαν Αν Χολτ της Γαλατασαράι. Και ο Μαρσέλο. Δεν μας τα λένε αυτά. Γαλάτσι, Γαλατασαράι. Ναι. Γαλάτσι είπε. Γαλάτσα. Λοιπόν, η ώρα των σπορ. Τι παίζει με Ενκουντού. Το ξέρεις τον Ενκουντού. Ούτε εγώ. Ιδέα δεν έχω. Εδώ δεν το ξέρω. Ποιος είναι αυτός. Ενκουντού. Τα ποσοστά του δικαιωμάτου του Καμερινέζου, το ελληνικό ιστορικό και το ματζερίστικο. Καμερινέζος είναι. Να τον ξαναδούμε. Δεν τον ξέρω. Ναι. Δεν τον ξέρω. Okay. Κόκκινο τρένο. Να συνεχίσει το σερί και στη Γαλλία. Τι λένε οι Γάλλοι για τον Άσο του Ολυμπιακού? Άραβες με Εμβυλά. Για Εμβυλά. Λοιπόν, αθλητικά. Τι χαμπάρια. Όλα καλά. Ναι. Αφού είδαμε πριν τα άσχημα που είχαμε δυστυχώς στο Μομπελιέ και τα εξόδια. Σκοτώθηκε το παιδί, τώρα τζάμπα πήγε. Με τους Μαροκινούς και τους Γάλλους. Και δεν σκοτώνεται τζάμπα, αλλά τέλος πάντων. Να δούμε τι έγινε και στο αγωνιστικό επίπεδο. Η Γαλλία δεν επέτρεψε να συνεχιστεί το όνειρο του Μαρόκου. 2-0 η επικράτηση των Γάλλων που εξεκλείδα τα λίγη στο δοκάρι. Δεν μπορεί να ισοφαρεί στο Μαρόκο. Πάρα πολύ καλά οχυρωμένη η Γαλλία στο δεύτερο μέρος με πάρα πολύ φοβερή πορεία. Φοβερή. Πρώτη αφρικανική χώρα που φτάνει στους 4 της διοργάνωσης. Πάμε να δούμε τι έγινε και στο κύπελο που ξεκίνησε χθες η φάση των 16 με την Καλαμάτα και τον ΠΑΟΚ να παίζουν νωρίς στις 3. 0-1 με τον Κωνσταντέλια να κερδίζει πέναλτι στο 25ο λεπτό. Από ανατροπή στην περιοχή θα δοθεί το πέναλτι από τον διαιτητή στην περίπτωση αυτή. Την εκτέλεση αναλαμβάνει ο Νέλσον Ολιβέιρα και θα νικήσει το Μέντες για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο 26. Δεν δυσκολεύτηκε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Καλή Καλαμάτα, αξιόμαχη, χάνει μια τρομερή ευκαιρία. Εδώ δείτε τη βγάζει ο Κοτάρης. Δείτε τη βγάζει ο Κοτάρης και δεν υπάρχει. Είναι από τις καλύτερες αποκρούσεις που οδηγώ στη φετινή σεζόν. Το στερεί τον γκολ από τον Μπακαγιώκο στο 42. Έχουμε βάλει και replay γιατί είναι πραγματικά τρομερή επέμβαση. Τη στέλνει στη γωνία. Στη γωνία ο άνθρωπος πραγματικά. 2-0 με τον Μπράντον Τόμας. Ολιβέιρα και Τόμας, οι φόρ του ΠΑΟΚ, έκαναν τη δουλειά για το δικέφαλο. 0-2. Νομίζω ότι τυπική διαδικασία η ρεβάνση της Τούμπας στις αρχές Γενάρη. Να δούμε τι έγινε και στο άλλο σημαντικό χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα σε Λαμία και Καλυθέα. Άθενς Καλυθέα FC, παρακαλώ, την πήραν κάτι Ελληνοαμερικανοί την Καλυθέα. Έγινε Άθενς Καλυθέα FC και έχει και πολύ ωραίες εμφανίσεις. Άθενς Καλυθέα έχει γίνει. Άθενς Καλυθέα FC. Πολύ ωραίο γκολ από το Λουί. Στο Ελπάσο είναι. Στο Ελπάσο παίζει ακόμα. Ναι, έχει γίνει ωραίο το Ελπάσο. Δεν είναι όπως παλιά που το θυμόμαστε. Ξέρω, πάει, που ήταν λίγο
κακός ο αγωνιστικός χώρος. 0-1 με Λουκίνα και εκεί που οι Καλυθέωτες πιστεύουν ότι μπορεί να πάρουν πολύ σημαντική νίκη. 1-1 με κεφαλιά του Μπεχαράνου στο 88. Ισοφαρίζουν οι Λαμιώτες. Ανοιχτά όλα για τη ρεβάνς της στις αρχές του Γενάρη, όπως είπαμε, για τα δεύτερα παιχνίδια. Και δείτε εδώ δοκάρι στο τέλος. Σαδιστικά η μπάλα δεν μπαίνει. Περνάει παράλληλα με τη γραμμή. Δεν μπορεί ο Κυνηγόπουλος να νικήσει τον Καραβέλη. Βρίσκει αυτό στην μπάλα. Η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και να δούμε και τι έγινε σε ένα φιλικό. Όφη και Ιωνικός έχουν αποκλειστεί από το κύπελο. Οπότε είπαν να παίξουν ένα αγώνα, ένα φιλικό. Καλά, καλά. Για να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Τελικό σκορ, Όφη Ιωνικός 7-0. Τι λέτε, σε προπονητικό φιλικό. Το έδειξε η Κοσμοτέ TV και είχαμε εικόνα. Και φυσικά μετά την εικόνα αυτή τη ομάδα του, ο Δημήτρης Πανός παραιτήθηκε. Είπε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι: ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο και τη διοίκηση. Από σήμερα θα σταματήσω να είμαι προπονητής στην ομάδα. Αυτό που παρουσιάσαμε δεν με αντιπροσωπεύει, δεν το νιώθω. Ντρέπομαι και δεν θέλω να το ξαναδώ στα μάτια μου. Μένει να δούμε αν θα την κάνει δεκτή την παραίτηση του. Έλληνα προπονητή που είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα, οι διοικούντες των Ιωνικών του Μακιώτε. Δείχνει ο άνθρωπο, εντάξει, σοβαρό άνθρωπο. Μα σε φιλικό έχασε τώρα. Δεν θέλω να το ξαναδώ μπροστά μου. Ναι, και όταν η εικόνα σου είναι τόσο χάλια, πρέπει να πιστεύει ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωση οτιδήποτε. Αλλά πράγματι, 7-0 σε φιλικό, εγώ δεν θυμάμαι σε αυτέ τι ομάδε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μα. Παρέτησε φιλικό και εγώ. Τι να σα πω που έχω όλα τα στατιστικά. Καλά, δεν το συζητώ. Τα ξέρω, θυμάμαι όλα. Δεν το θυμάμαι. Κανένα τεστ δεν μας έχεις βάλει όμως. Σε απρόσμενο θα είναι. Να μην πεις να έχω διαβάσει. Λοιπόν, το Γιώτα Γιάρης, να είσαι πάντα έσω έτοιμος. Έσω έτοιμος, εντάξει. Το Γιώτα Γιάρης, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, 16.000 η αξία του, βραβευμένο αυτοκίνητο του 21 με φοβερή σχεδίαση, επιδόσεις και κορυφαίο εξοπλισμό. Στο 14.999. Επίσης, διεκδικήστε μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα, εσωτερικές πόρτες, δάπεδα, πέλετ, πάγκι και άλλα προϊόντα. Ακόμα για το εξοικονομώ ανακαινίζω, μπορείτε να βρείτε ειδική σειρά με κορυφαία ποιότητα οικονομικές τιμές. Μπείτε στο alphagood.gr και στο 801-772-73. Τηλεφωνήστε 14999 για να διεκδικήσετε τη δωρεπιταγή των 1.500 ευρώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πριν πάμε στα της κυρίας Καϊλή και τα λοιπά, πάμε στα αδέλφους, ναι. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η κηδεία του Κώστα Φραγκούλη, του 16χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε από τη σφαίρα του αστυνομικού. Πάμε στον Αντώνη Ζωναρά να δούμε τι γίνεται. Είναι εκεί, κοντά. Α, ο κύριος Παϊτέρης. Έχει μαζί τον κύριο Παϊτέρη, ναι. Όπως βλέπω. Και τους άλλους ανθρώπους καλημέρα, εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, Αντώνη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ναι, ναι, είναι δίπλα μου ο κύριος Παϊτέρης και ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, Βασίλης Πάντζος. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ημέρα πένθους σήμερα για το... Ημέρα πένθους και βαρύτατος ο πένθος. Μεγάλη λύπη, θρηνεί η οικογένεια το παιδί τους, οι φίλοι. Από χθες νωρίς μεταφέρθηκε η σωρός στην οικία της οικογένειας. Και 10 η ώρα θα ξεκινήσει η σωρός του παιδιού να πάνε στην εκκλησία και ύστερα στα κημητήρια Ευόσμου. Ναι. Θέλω να πω για άλλη μια φορά τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Βρισκόμαστε συνεχώς στο πλευρό της οικογένειας και παράλληλα έχουμε υπετελέσει όλοι μαζί οι Προέδροι μετά από εκκλήσεις συνεχόμενες για να υπάρχει ειρήνη, ψυχραιμία, νυφαλιότητα και η δικαιοσύνη, το Συμβούλιο, να αποφανθεί. Πάντως η αλήθεια είναι και οφείλουμε να σου το πούμε ότι κάνατε δουλειά, Πρόεδρε. Όλοι εσείς εκεί, οι επικεφαλείς, μπορούμε, το καταδύναμη. Συγκρατήσατε ένα κύμα οργής που υπήρχε, ένα πράγμα το οποίο έβγαινε από τα όρια, ξέφευγε εντελώς. Και είστε αξιέπαινοι γι' αυτό το γεγονός ότι κρατάτε αυτή τη στάση. Έτσι πρέπει. Οφείλουμε να το πούμε. Θέλω να πιστεύω ότι βοηθήσαμε σαν πράγμα. Όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Να βουλώσετε και στόματα. Να βουλώσετε και στόματα, διότι εύκολα ο άλλος λέει, α, κοίτα τι κάνει και αυτό. Καλά το κάνετε και έτσι πρέπει να αντιδράτε. Δεν ωφελεί και δεν ευνοεί κανέναν να υπάρχουν εντάσεις. Σε καμία περίπτωση. Πάντως, παιδιά, σήμερα στη Θεσσαλονίκη πρέπει να σας πω ότι έχουν έρθει Ρωμά από όλη την Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Παϊτάρης, ο οποίος ήρθε χθες εκτάκτως από την Αθήνα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παϊτέρη. Ήρθαμε να. Καλημέρα, καλημέρα σας, αγαπητέ. Ήρθαμε από την Αθήνα για να συμπάσχουμε με αυτήν την οικογένεια του Φραγκούλη,
γιατί ήταν μια άδικη επίθεση. Και να πούμε ότι παλιά θυμάμαι εγώ ότι οι Έλληνες φωνάζαμε και λέγαμε ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Εμείς ακόμη το λέμε αυτό, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, και παράλληλα λέμε γιατί αυτός ο ρατσισμός. Και κάτι πάρα πολύ βασικό που δεν έχει γίνει ακόμη από τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη. Να βγει και να ζητήσει ένα συγγνώμη. Εμείς ζητήσαμε συγγνώμη από τον κύριο Μητσοτάκη για το χάος και την παραβατικότητα που έχει προσφέρει στον ελληνικό λαό. Αυτός δεν μπορεί να βγει και να πει ένα συγγνώμη για την οικογένεια του κυρίου Φραγκούλη που χάσανε αυτό το 16χρονο παιδί τους από ένα κύριο που πυροβόλησε χωρίς να το σκεφτεί καθόλου. Ναι. Ναι. Παίρνονται τώρα αυτό το καιρό, δηλαδή και πάντα γίνεται συνέχεια και θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να συνεχιστεί αυτό που γίνεται. Λυπόμαστε πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι αυτό που ακούω και λέτε όλοι, κύριε Παϊτέρη, ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή, νομίζω να αφαιθεί η δικαιοσύνη, να πάρει τη σωστή απόφαση, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει το παιδί πίσω. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι ώστε και να μην είμαστε κάθε φορά που γίνεται ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, να θυμόμαστε τους τσιγκάνους και να λέμε να κάνουμε κάτι ή να γίνει αυτό ή να γίνει εκείνο. Ούτε στα ψηφαλάκια, ούτε στη στραβή. Να υπάρξει ένα πλαίσιο να... Τίποτα, μωρέ, να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να μην ξαναθρενήσει η οικογένεια. Μπράβο. Είτε είναι Ρωμά, είτε οποιοδήποτε παιδί να είναι, κύριε Παϊτέρη. Ναι. Θέλουμε οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Γι' αυτό αυτό έχει ξαναεπαναληφθεί και με άλλα παιδιά που έχουν εκτελεστεί και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Δεν άνοιξε μύτη. Ναι. Θα θέλαμε τουλάχιστον τώρα σε αυτή την περίπτωση να σταματήσουν εδώ και τώρα. Μάλιστα. Να φανταστούν όλοι αυτό ο ελληνικός λαός ότι και εμείς είμαστε Έλληνες. Προφανώς με δικαιώματα και υποχρεώσεις, εννοείται. Αλλά και με δικαιώματα. Έτσι, όχι μόνο με υποχρεώσεις. Και με δικαιώματα. Έτσι, μπράβο. Παιδιά, λοιπόν, σας αφήνουμε. Να είστε καλά. Να είναι καλά, να θρυνήσετε το παιδί και θα τα ελπίζουμε για καλό με να τα ξαναπούμε. Με ηρεμία να τα λέμε. Για καλό να τα ξαναπούμε. Καλημέρα σε όλους. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους συναδέλφους, τους αγαπητούς συναδέλφους. Καλημέρα σας, κύριε Μελτζάνη. Καλημέρα σας, κύριε Καμπουράκη. Τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Στέφο μας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Στέφανε. Κύριε Στέφο μας είπα. Α, δεν άκουσα καλά. Καλημέρα σας, κύριε Στέφο μας. Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Είμαστε και μακριά, βρε παιδιά. Είναι αλήθεια. Έχουν φέρει μένα κοντά στο Καμπουράκι. Έτσι, είμαστε παλαιοί. Μήπως είναι επικίνδυνο αυτό? Όχι, είμαστε παλαιοί γνωστοί. Εμείς έχουμε δουλέψει δίπλα-δίπλα στις τάβλες. Στις τάβλες. Τάβλες είχαμε. Τάβλες είχαμε. Τάβλες. Δεν είχαμε γραφείο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά ακόμα έχει τάβλες. Μεγάλες, εντάξει. Καμία σχέση. Τόσο παλιοί είστε. Ναι, ρε, δεν μας βλέπεις. Ένα πιτσιρικάς ήταν αυτός. Δεν τους βλέπεις ότι, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, γι' αυτό κάτσανε κοντά-κοντά. Εμείς είμαστε πιο νέοι. Σοφοί άνθρωποι. Και χορτασμένοι. Σε επιτυχίες δημοσιογραφικές. Α, λέω, αν θες να κάνεις καμία δημόσια παραδοχή, να κάνεις. Μη βήχεις, δεν θέλω να μου πνιγείς, πρωί-πρωί, μη μου πνίγεσαι. Ο ξερόβιχας είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα της Εύας Καϊλή. Να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο αυτά που είπε ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος εχθές εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν, στην Πόπη Τσαπανίδου. Ποια είναι η υπερασπιστική γραμμή, να τα δούμε λίγο κάτω, να δούμε τι λένε και στην Ευρώπη, θα δούμε και την Μαρία την Αρώνη με τα νεότερα. Να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Απασχολεί όλη την Ευρώπη το θέμα. Δυστυχώς. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, παρακαλώ. Η ακρόασή της θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου. 22 Δεκεμβρίου, είναι αρκετές μέρες από τώρα αυτή. Είναι ένα ικανοποιητικό όμως διάστημα για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τους υπερασπιστικούς μας ισχυρισμούς, γιατί όπως ξέρετε δεν ομολογούμε ενοχή, το αντίθετο δηλώνουμε ότι είναι αθώα. Εμείς δεν θα δώσουμε μάχη για μια ήπια ποινή στην κυρία Καϊλή. Η δικιά μας
μαχή, ο δικός μας δικαστικός αγώνας είναι για να αποδειχτεί η αθότητά της. Πού θα στηριχτεί η υπερασπιστική σας γραμμή από τη στιγμή που βρέθηκαν τόσα χρήματα, όχι μόνο μέσα στο διαμέρισμά της, αλλά και στη βαλίτσα που μετέφερε ο πατέρας της. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε και την επίσημη φωτογραφία από τις βελγικές αρχές που τη δημοσιοποίησαν. Είναι φωτογραφία που δείχνει τούβλα ολόκληρα με χρήματα μέσα σε βαλίτσες και μέσα σε κουτιά. Αυτή είναι μια φωτογραφία η οποία είναι σοκαριστική, αναφυσβήτητα. Εκεί όμως υπάρχουν τα χρήματα που βρέθηκαν σε όλους τους συγκατηγορούμενους. Ένα μέρος είναι χρήματα τα οποία βρέθηκαν στην κοινή κατοικία της κυρίας Καϊλή μετά του σύζυγου της. Χρήματα πάντως υπήρχαν μέσα. Σας έχω ακούσει και εσάς να το λέτε. Ναι, υπήρχαν. Από ένα σημείο και μετά σας άκουσα και εσάς να το λέτε για να είμαι ακριβής. Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν μπορώ όμως να κάνω ανάλυση και να αιτιολογήσω, γιατί έχουμε πολύ ισχυρά επιχειρήματα που τεκμηριώνουν τη μη γνώση της κυρίας Καϊλή. Σε ένα μικρό σπίτι των 55 τετραγωνικών, στο οποίο ζούσε με τον σύντροφο και το παιδί της η κυρία Καϊλή, ήταν δυνατόν να είχε μέσα χρήματα τα οποία, των οποίων μάλλον την ύπαρξη αγνοούσε? Τώρα θέλετε να κάνουμε έτσι μια δημόσια τηλεδίκη. Τώρα θέλετε εγώ όποια στοιχεία έχω από τους συναδέλφους μου που τεκμηριώνουν τη θέση της αγνίας, να μπορέσω να τα βάλω στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή να υποκαταστήσω εγώ το δικαστήριο που θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου. Κυρία Τσαπανίδου, συγγνώμη, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν χρειάζεται να αναπτύξετε όλα τα επιχειρήματά σας που θα βάλετε στη δικαστική αίθουσα. Σας λέω λοιπόν, αυτή είναι η θέση μας, δεν μπορώ να επιχειρηματολογήσω, γιατί ό,τι λέτε ότι δεν ήταν τώρα, δικά της τα χρήματα. Ούτε δικά της ήταν. Ποιου ήταν δικά της ήταν τα χρήματα? Να σας κατονομάσω, ποιος ήταν, να γίνω δηλαδή και δημόσιος κατήγορος αυτού του οποίου τα χρήματα ήσαν? Μπορώ να το κάνω αυτό? Ήταν του συντρόφου στη θέση μου. Στις καταγγελίες που υπάρχουν από ευρωβουλευτές, μια Γαλλίδα, ναι, ένας Γερμανός, ένας Κύπριος, ο οποίος μιλήσαν όλοι εδώ σε εμάς, και αναφέρανε ότι όσες φορές τους πλησίαζε η Εύα Καϊλή, τους μιλούσε συνεχώς για το Κατάρ, σε βαθμό που τους κινούσε υποψίες η συμπεριφορά της. Όλα αυτά που σας λένε, έτσι, θα είχαν μεγάλη αξία αν είχαν γίνει έγγραφες αναφορές σε βάρος της κυρίας Καϊλή στο χρόνο που τα καταγγέλουν. Όσα γίνονται εκ των υστέρων, έτσι, ενέχουν και μια ιδιοτέλεια. Η ίδια γιατί μπήκε και ψήφισε σε μια επιτροπή στην οποία δεν ήταν μέλος? Συνηθίζεται. Και στη συγκεκριμένη επιτροπή το αποτέλεσμα ήταν 99%, αν δεν ήταν και ομόφωνο. Λοιπόν, πώς τον ακούσατε, η υπερασπιστική γραμμή εδώ, όπως καταλαβαίνω, είναι ότι... Είναι άλλος δικηγόρος, έτσι. Άλλη δικηγόρη, ναι. Είναι συνεννόηση, λέει ο κ. Δημητρακόπουλος, μαζί τους. Το ερώτημα είναι εδώ, γιατί το θέμα είναι τα λεφτά, παιδιά, τελικά. Δηλαδή, το τι είπε η Καϊλή, πώς το είπε κτλ. Αν συνδέεται με λεφτά, είναι επιλείψιμο σε κάθε περίπτωση κτλ. Τα λεφτά είναι το θέμα. Εδώ λέει δεν τα γνώριζε, λέει ο σύζυγός της. Της είπε εκεί, είναι μια εκδοχή η οποία... Δεν ξέρω πώς ακούγεται, πώς ακούγεται. 55 τετραγωνικά. Εγώ, ξέρετε κάτι, παιδιά, θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι, βέβαια. Μου κάνει εντύπωση η αντίδραση όλων των κομμάτων και γενικώς και των media και των social media και τα λοιπά για την Καϊλή. Δηλαδή, έχει βγει ήδη η απόφαση για την ενοχή της. Τεκμήριο της αθωότητας στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις λέμε πάντα, ναι, αυτός έκανε αυτό, αλλά... Δεν θα πούμε ακριβώς τι, γιατί υπάρχει και το τεκμήριο αθωότητας. Εδώ έχει ήδη καταδικαστεί. Ναι, δεν παίρνω θέση υπέρ της, αλλά απλώς μου κάνει το τεκμήριο αθωότητας, ο τρόπος αντιμετώπισης. Νίκο, το τεκμήριο αθωότητας υπάρχει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά φαντάσου μόνο εσύ. Με συγχωρείτε να το ολοκληρώσω, Νίκο. Ναι. Το ότι βρέθηκαν χρήματα στο σπίτι της βεβαίως είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο. Και οι βελγικές αρχές κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν από όλους εμάς. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, χρήματα μπορεί να. Θα μου πεις. Τόσα πολλά χρήματα δεν κατάφερε στο σπίτι μας. Ναι. Εντάξει, είναι για μια ώρα δύσκολη. Είναι για μια δύσκολη ώρα. Για 600 χιλιάρικα. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Είναι 55 τετραγωνικά το διαμέρισμα στο οποίο μένει με τον σύντροφό της. 55 τετραγωνικά. Όλα αυτά τα χρήματα κάπου θα πρέπει να σκόνταυτε. Στις βαλίτσες τα χρήματα, κάπου θα φεύγει κανένα 50-άρικο, κανένα 20-άρικο. Υπάρχει κι άλλο θέμα. Εγώ δεν ήξερα, δεν είδα στο σπίτι 55 τετραγωνικά διαμέρισμα. Και είναι και διαμέρισμα μέχρι στις Βρυξέλλες. Για κάλαντα λένε στις Βρυξέλλες. Για τα κάλαντα τα έχει μαζί. Για τα κάλαντα, να δώσουνε, ρε παιδί μου. Δεν είχε προλάβει να φέρει Ελλάδα. Να δώσουνε. Δεν θα δώσει ένα 500 στα κάλαντα. 50 επίσης δεν είναι μόνο οι βελγικές αρχές. Είχε 200. Δεν είναι. Δεν είναι μόνο οι βελγικές αρχές. Δεν είναι. Είναι πέντε μυστικές υπηρεσίες.
Και δεν ξέρω αν είναι και η ΑΕΠ. Και από το 21 η ΑΕΠ. Και η ΑΕΠ στην. Δεν το ξέρω αυτό. Έχουν πει ότι συνεργάστηκαν με πέντε χώρες. Λογικά πρέπει να δεν είναι η ΑΕΠ. Το ξέρεις. Είναι η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο. Το ζήτημα. Σοβαρές μυστικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω, Παντελή, καλημέρα. Παντελής Βαλασόπουλος μαζί μας. Καλημέρα. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Ο Καμπουράκης λέει ότι τα λεφτά ήταν λέει, στο σπίτι για τα καλά. Λέω ότι είναι πολύ επιβαρυντικά τα στοιχεία, γιατί δεν ήταν μόνο τα χρήματα. Τα χρήματα σε συνδυασμό με τα όσα έλεγε η κυρία Καϊλή και έκανε η κυρία Καϊλή. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, έτσι. Και επίσης ο κύριος Δημητρακόπουλος λέει ότι δεν το είχαν πει αυτοί οι ευρωβουλευτές. Ο Κύπριος ο ευρωβουλευτής είχε έρθει σε συνεννόηση με το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι. Το λέει και ο ίδιος στη συνέντευξη του, ότι εγώ όταν με πλησίασε η Καϊλή και το υποπτεύθηκα, επικοινώνησα με το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, τους το είπα και μου είπανε μακριά γιατί μυρίζει. Για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, βέβαια, Παντελή, εννοεί ο Δημητρακόπουλος ότι δεν το είπαν γραπτό, δεν την κατήγγυλαν. Δεν πήγαν να πούν ότι. Το άκουσα, το γραπτό το άκουσα, το κατάλαβα. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί. Τώρα... Αλλά βέβαια εδώ έρχεται, δεν είναι μόνο ο Κύπριος. Έρχεται η Γαλλίδα, η οποία λέει το Κατάρ με κάλεσε και μου είπε ότι πήγαινε σε ξενοδοχείο να σε πουσάρουμε, να σε βοηθήσουμε κτλ. Οι Βρετανοί. Έχουμε εδώ, εχθές στο Open, μίλησε ο Γερμανός Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του, ο οποίος θα τον ακούσουμε αμέσως, μίλησε στο Ρενάτο, το Λέκα, και λέει ότι εμένα με πλησίαζε και μου έλεγε για το Κατάρ, ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Ευρωβουλευτής και ερχόμαστε αμέσως. Actually, I had contact with Mrs. Kiley. She approached me several times, and it was clear that she has a big interest in the file in general. She is also really in favor of Qatar and not so much in favor of the other countries. So also actually demanding that there are not so many conditions when it comes to human rights conditions, for example, for Qatar, because this visa waiver is not just a gift for the country where you say yes or no. I would say unusual that she was so much in favor of one of the countries and not caring about the file in total, and maybe also not caring about the leverage which we can use when it comes to visa liberalization to really change the situation in the countries. Many opinions on what should be the condition, where you say, okay, they can get the visa waiver, but if they apply the death sentence, it should be suspended. And she was, for example, not in favor of having this condition on Qatar. Basically, have a very good living, and it's like we cannot make people understand how is it possible that some politicians don't get enough, you know, like it's like we really have enough money here as members of parliament. Also, the people who work here are pretty well paid. I'm really angry, actually, and I understand that people are angry and there is some damage. Trust is the most important thing in democracy, and it is really destroyed at the moment. It really fueled the idea of that the people in Brussels, they just work for their own pockets and. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είναι επικεφαλής επιτροπής που θα αποφασίσει για τη βίζα. Και για να πούμε την τελευταία είδηση, το Ευρωκοινοβούλιο, από ό,τι λένε εδώ, θα διακόψει οποιασδήποτε σχέσεις με το Κατάρ. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επαφή, επικοινωνία πια με το Κατάρ, καθώς έχει προηγηθεί όλη αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το Σπίγκελ, καλά το ακούσαμε και από αλλού, υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες είναι εμπλεκόμενες σε τέτοιες ιστορίες. Κυρίως μόνο το Κατάρ. Δεν είναι μόνο το Κατάρ. Είναι, ακούγεται το Μαρόκο, το Αζερβαϊτζάν, η Ρωσία κτλ. Τώρα, σύμφωνα με το Σπίγκελ, υπάρχει ένα έγγραφο, το οποίο το έχουν λέει στην κατοχή τους από τις ανακριτικές αρχές, που λέει ότι ο Πατζέρι, ο πρώην Ευρωβουλευτής, έχει λάβει και πολλά χρήματα από το Μαρόκο. Μάλιστα, λέει, τα χρήματα αυτά πήγε και τα παρέλαβε η γυναίκα του και η κόρη του στην Βαρσοβία, στην Πολωνία, από τον πρέσβη εκεί του Μαρόκου. Το θέμα είναι μάλλον πιθανότατα από ό,τι λέει αυτή η ιστορία, χρησιμοποιούσαν κάποιους συγγενικά πρόσωπα, ως μεταφορής των χρημάτων, ώστε να μην το κάνουν οι ίδιοι.
Με σακούλε και αυτή. Και αυτή με σακούλε. Πιθανότατα τώρα. Πιθανότατα. Βρήκανε και ρευστό. Βρήκανε και ρευστό. Το θέμα είναι ότι ο Πατζέρι, στο Πατζέρι, ο στενό του συνεργάτη ήταν ο σύζυγο τη κυρία Καϊλή. Μέχρι το 18, βέβαια. Ακριβώς. Ναι. Το γραφείο. Άρα, ναι, άρα έχει εμπλακεί ο σύζυγος της κυρίας Καϊλή ή η κυρία Καϊλή και στην ιστορία με το Μαρόκο σε παλαιότερη φάση. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες πίσω από αυτό. Αυτό κοιτάνε και αυτό κοιτάνε. Πάντως για το Μαρόκο φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά ελληνικά. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Εγώ το έλεγα και το πρωί όταν ξεκινήσαμε. Γιατί δεν, αφού δεν να τους εξαγοράσουν, γιατί δεν πάνε να τους βάλουν από ποσοστά νησιά και οι μανίστοι στις Αντίλες, στις Βρετανικές ή κάπου αλλού που θα χαθούν. Παραπάνω και τους δίνουν πακέτα σακούλες με μετρητά. Γιατί πιθανότατα αυτοί που θέλουν να εξαγοραστούν προτιμούν πια τα μετρητά, καθώς τα ίχνη δεν είναι πια τόσο εύκολο να σβηστούν. Μπορεί και να μην είναι μόνο αυτά τα χρήματα, έτσι. Εγώ να ρωτήσω. Μπορεί να έχουμε δει να καλημερίσουμε και τον κύριο. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Βασάλο, πολιτικό επιστήμονα, ο οποίος ζει στο Στρασβούργο, για να μας δώσει και λίγο την οπτική του, γιατί διαβάσαμε για αυτόν. Εξαιρετικό βιογραφικό, κύριε Βασάλο. Στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να δούμε λίγο και την αθέα την πλευρά. Εδώ μας έλεγε ο Νίκος πριν, δεν ξέρω αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό που είπες, ότι ο Μπαρόζο, παραδείγματος χάρη, είναι σήμερα λομπίστας. 30.000 είναι λομπίστες. Ακριβώς. Ναι, αλλά 30.000. Ναι, δηλαδή, αυτό μιλάμε για τον Μπαρόζο όμως, ρε παιδί μου. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση και ξεκίνησα προηγουμένως να κάνω το δικηγόρο του Διαβόλου, ότι προσπαθώ. Όχι. Επιχειρείται να φορτωθούν πολλά στην Καϊλή, λες και όλοι οι υπόλοιποι χιλιάδες λομπίστες. Είναι Αγνές Παρθένες. Ναι, αλλά οι Καϊλίδες είναι εκλεγμένοι. Αυτό είναι το θέμα. Οι λομπίστες είναι εκλεγμένοι. Όχι, οι Καϊλίδες. Εγώ λέω για τους λομπίστες τώρα όμως. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Μπαρόζο δεν ήταν απλώς αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Όχι, πρώην πρωθυπουργό. Δεν απαγορεύεται. Πρόεδρος. Δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Αλλά δεν νομίζω ότι όλα γίνονται έτσι καθαρά και νόμιμα και τίμια. Το ηθικό δεν είναι και νόμιμο. Το νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Για να δούμε την άποψη του κυρίου Βασάλου. Ελάτε, κύριε Βασάλου. Το νόμιμο είναι εδώ. Ναι, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο αριθμός που είπατε είναι σωστός. 30.000 εκπρόσωποι διαφόρων συμφερόντων είναι εγκατεστημένοι στις Βρυξέλλες. Συμφέρον εκπρόσωποι, κυρίως εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες, κατά 2/3. Σε λιγότερο βαθμό εκπροσωπούν ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στις Βρυξέλλες και για τους τρεις οργανισμούς, και για το Συμβούλιο και για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο, είναι 32.000 περίπου. Οπότε έχουμε μια σχέση ένας προς έναν στις Βρυξέλλες. Είναι man to man δηλαδή, έτσι. Ορίστε. Man to man τους παίζουν. Τους υπαλλήλους. Man to man. Εξοδεύονται γύρω στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο σε lobbying. Αυτά δεν είναι λεφτά για δωροδοκίες. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Αυτά είναι λεφτά που δηλώνουν οι ίδιες οργανώσεις που κάνουν lobbying. Και είναι να εξηγήσουμε λίγο, κύριε Βασάλο. Το να, κάνεις, να είσαι lobbyist δεν είναι παράνομο. Όχι, δεν αρκεί παράνομο. Να υπάρχει όχι. Διαφάνεια, να αναφέρεις τις επαφές σου, να τις αναρτάζεις, δεν είναι. Και επίσης, όχι απλά βέβαια, δεν είναι παράνομο. Να μην υπάρχουν λεφτά κάτω το τραπέζι. Βεβαίως. Όχι απλά δεν είναι παράνομο, αλλά είναι ενταγμένο στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υποχρεωμένη η Κομισιόν όταν παρουσιάζει μια νομοθετική πρόταση να διαβουλευτεί με τις ομάδες συμφέροντων που είναι εγκατεστημένες εκεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Τα δώρα είναι μέχρι 150 ευρώ. Πρέπει οι ευρωβουλευτές να δηλώνουν τα ταξίδια στα οποία καλούνται από κάποια ομάδα συμφερόντων, τα συνέδρια στα οποία πηγαίνουν. Και πολλοί ευρωβουλευτές έχουν και παράλληλη εργασία. 1/3 των ευρωβουλευτών έχει παράλληλη εργασία. Ο Γκι Φρεχόφστατ, ο Βέλγος πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός των Φιλελευθέρων, κερδίζει περισσότερα από τις παράλληλες εργασίες του παρά από το βουλευτικό. Τις δηλώνουν αυτές. Ορίστε. Τις δηλώνουν. Αυτές τις δηλώνουν και άρα είναι νόμιμες. Δηλαδή, τι δουλειά κάνει αυτό. Το πόσο ηθικό δεν κατάλαβα ποιο είναι. Το ηθικό είναι το θέμα, το σημείο, το περίεργο. Δεν έχει σημασία αν είναι βουλευτής. Επηρεάζει. Επηρεάζει. Επηρεάζει υπέρ συμφερόντων. Υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων. Και έχει τη γνώση και τη δύναμη και τις γνωριμίες στο Ευρωκοινοβούλιο και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσει περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Αν η κυρία Καϊλή είχε δηλώσει. Είχε κάποιο συμβόλαιο ότι έκανε επικοινωνία για το Κατάρ, υπηρεσίες επικοινωνίας για το Κατάρ, ίσως να μην ήταν αυτή τη στιγμή
στη φυλακή. Βέβαια υπάρχουν και τα λεφτά όμως. Είναι θέμα συμβολέου δηλαδή. Υπάρχουν και τα λεφτά όμως. Ναι, βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Δηλαδή αν είχε συμβόλαιο όλα θα ήταν καλώς καμωμένα. Προφανώς. Ναι, όχι, δεν λέω ακριβώς αυτό. Ίσως να μην ήταν στη φυλακή. Στη φυλακή. Ωστόσο, όταν θα έκανε δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μεγάλη πρόοδο εντός εισαγωγικών που έχει κάνει το Κατάρ στα εργασιακά δικαιώματα, προφανώς δεν θα είχε τον ίδιο αντίκτυπο. Κύριε Βασάλο. Αυτό που έγινε φέτος, ένα πράγμα που έχει σημασία, αυτό που έγινε φέτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν να φύγει μια πρόταση για απελευθέρωση της βίζας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντικαταστήσει τις πηγές ενέργειας που έχει χάσει από τη Ρωσία από άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ. Και στη συνέχεια η κυρία Καϊλή ανέλαβε με πολύ επιθετικό τρόπο να προωθήσει αυτή την πρόταση. Ψήφισε στην Επιτροπή, στην αρμόδια Επιτροπή για τις Βίζες, ενώ δεν ήταν μέλος αυτής της Επιτροπής, κάτι που δεν συνηθίζεται καθόλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευτές που λένε ότι τους επικοινώνησε πολλές φορές. Πάντως δεν ήταν και η μοναδική που ψήφισε από ό,τι κατάλαβα. Υπέρ. Πολλοί κόσμοι. Δεν θα πέρναγε. Δεν θα πέρναγε. Στην πέρναγε. Επιτροπή, αν ήταν επίσης η υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Βασάλο. Εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο εκλήθη μέσα Νοεμβρίου ο Υπουργός Εργασίας του Κατάρ. Να μιλήσει, να παρουσιάσει τις θέσεις, να κάνει λόμπινγκ, ξέρω εγώ τι να κάνει. Δηλαδή, γενικώς, δεν είναι και ότι πέφτει από τα σύννεφα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα από ό,τι άλλο λένε, χρηματισμός. Από ό,τι λένε, τελικά η όλη ιστορία αυτή είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Ακριβώς. Αν, αν προσπαθήσουμε να τρυπήσουμε ή να αποκαλύψουμε το παγόβουνο, εδώ κινδυνεύουν θεσμοί και οικοδομήματα ευρωπαϊκά. Τεράστια. Τεράστια. Και επίσης, επίσης είναι ένα τρομακτικό επιχείρημα. Τρομακτικό επιχείρημα. Για τα ακροδεξιά κόμματα, τρομακτικό. Ο Όρμαν δεν είναι πανηγύρι. Τρομακτικό επιχείρημα. Όλα όσα είναι εξωσυστημικά, θα έλεγα, κόμματα. Για πείτε, κύριε Βασάλο. Ελάτε, κύριε Βασάλο. Αν επιτρέπετε, αυτή τη στιγμή θα ψηφιστεί σήμερα ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το λεγόμενο Qatar Gate. Και εκεί θα μπει και η ατζέντα. Σήμερα είναι η ψηφοφορία. Όλη μέρα χθες και ίσως και τώρα που μιλάμε, οι πολιτικές ομάδες διαπραγματεύονται. Αυτό το ψήφισμα θα δώσει την ατζέντα για το τι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν ως επακόλουθο αυτού του σκανδάλου. Γιατί έχει δίκιο ο κύριος Στέφος ότι πρόκειται για θεσμική κρίση. Αυτό το σκάνδαλο δημιουργεί μια θεσμική κρίση. Κύριε Βασάλο. Υπάρχουν δύο ερωτήματα, αν επιτρέπετε. Το πρώτο είναι πώς θα αυστηροποιηθούν οι κανόνες σε σχέση με τις παράλληλες εργασίες, σε σχέση με τα ταξίδια, σε σχέση με τη σχέση των ευρωβουλευτών με τους λομπίστες γενικά. 6.000 λομπίστες έχουν κάρτα εισόδου μόνιμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις τελευταίες μέρες γιάλαντος και πήγαιναν και χτυπάγανε πόρτες χωρίς ραντεβού. Μήπως πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα εκεί. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι τι γίνεται με τις τρίτες χώρες. Γιατί εδώ δεν έχουμε λόμπινγκ από μια εταιρεία όπως γίνεται συνήθως. Έχουμε λόμπινγκ από μια τρίτη χώρα. Κατά πόσο αυτό είναι εχθρική ενέργεια, κατά πόσο πρέπει όλοι οι εκπρόσωποι τρίτων χωρών να δηλώνονται. Διάβαζα, κύριε Βασάλο, διάβαζα ότι η αεροπορική εταιρεία του Κατάρ κατάφερε μέσα από την άδεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ουσιαστικά. Να έχει προνομιακές σχέσεις με όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Okay. Έτσι δεν είναι, κύριε Βασάλο? Άρα είναι επαγγελματίες. Η μόνη εταιρεία καταρριανών συμφερόντων που ήταν στο Μητρό Διαφάνειας, εκεί που δηλώνονται οι λομπίστες, μέχρι το 2017 όμως. Ρε παιδιά, μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Έφυγε το 2017. Μισό λεπτό. Εάν όταν εμείς στέλνει ο ΕΟΤ μερικούς στις Βρυξέλλες να κάνουν για τον ελληνικό τουρισμό, λομπίστες δεν θεωρούνται και αυτοί? Ναι. Παράνομο είναι, κακό είναι. Όχι, δεν είναι παράνομο. Εγώ δεν λέω να παρασπονδύνει λεφτά από κάτω. Τα λεφτά το κάνει παράνομο. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Άλλο να στέλνει να προμοτάρει τον ελληνικό τουρισμό, να πάει ό,τι να κάνει μια εκδήλωση να προμοτάρει. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, να έχει έναν τύπο ο οποίο από το πρωί στο βράδυ πιάνει βουλευτέ, ευρωβουλευτέ και τα λοιπά. Δεν παράνομο. Αυτή δουλειά. Δεν είναι παράνομο. Μιλάμε για αυτά που γίνονται κάτω από το τραπέζι. Αν αυτό που κάνει πάει και λέει, παιδιά, να τα επιχειρήματά μου και κάπου κάτω έχει και 50.000. Όχι, ρε μεγάλε. Αυτό είναι. Αυτό άλλο. Αλλά δεν είναι οι 30.000 λομπίστε με τσουβάλια από κάτω. 30.000 λομπίστε είναι κανονικά. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βασάλο, μου επιτρέπετε. Κύριε Βασάλο, έχετε κι εσείς την αίσθηση που φαίνεται ότι είναι διάχυτη στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν εξέχουσες θέσεις και των οποίων ενδεχομένως η αποκάλυψη της συμμετοχής τους ή όχι θα μπορούσε να απειλήσει ακόμα και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Δεν έχει. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι αυτό που λένε όλοι. Δεν έχουμε δει τα πάντα σε σχέση
σε σχέση με αυτό. Τα γραφεία που σφραγίσαν, τι νόση ήταν. Έχουν σφραγίσει 20 γραφεία, έχουν ψάξει. Είναι βοηθό και άλλων ευρωβουλευτών. Οι έφοδοι που κάνουν συνέχεια. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο ευρωβουλευτές. Γι' αυτό που λέει ο κύριος Καμπουράκης, η σχέση μεταξύ λόμπινγκ και διαφθοράς είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση με την κυρία Καϊλή είναι ότι παρασύρθηκε από μια κουλτούρα όπου ο ευρωβουλευτής αντί να επικεντρώνεται στην εκπροσώπηση των ψηφοφόρων του, πήγαινε σε συνέδρια, έκανε εκδόσεις για θέματα που δεν ξέρω και κατά πόσο κατήχε. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η ανταλλαγή που γίνεται μεταξύ πολιτικών και λομπιστών δεν είναι, τις περισσότερες φορές δεν είναι χρηματική, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με προβολή. Μπορεί να έχει να κάνει με επενδύσεις κάποιων εταιριών σε κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες. Μπορεί να έχει να κάνει με πρόσληψη των στελεχών. Δηλαδή, ο βοηθός της κυρίας Καϊλή δουλεύει στο λόμπι των κρυπτονομισμάτων αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Όταν όμως κανείς αφήνεται μάλιστα σε αυτή την κουλτούρα, κάποια στιγμή μπορεί έχει και να πει γιατί όχι και είναι και το προσωπικό όριο που έχει ο καθένας μας, κύριε Βασάλο. Καλά το λέτε. Είναι και σε αυτό που λέει, αλλά είναι και το συστημικό πλαίσιο. Βέβαια. Πάνω σε αυτό που αν λέει, το ευνοεί, το είναι θερμοκήπιο. Πάνω σε αυτό που λέει ο κ. Βασάλος, οι αρχές εξετάζουν όλους τους φακέλους, τις υποθέσεις που έχει χειριστεί από την αρχή της θητείας της σε σχέση με εταιρείες φίλων και γνωστών και το κατά πόσον έχουν. Και τις ΜΚΟ. Και τις ΜΚΟ. Εταιρείες φίλων και γνωστών συγγενών. Και τις ΜΚΟ, ξέρω τι είναι. Δηλαδή, αποφάσεις ή ψήφοι λοιπόν, ή ομιλίες. Για πάμε στη μέρη. Για πάμε στη μέρη. Γιατί έχουμε και άλλα δημοσιεύματα. Καλημέρα, καλημέρα. Διαβάζω τώρα, μόλις βγήκε η Σουάρ πρωινή-πρωινή και διαβάζω, υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις για τον κατηγορούμενο Φραντσέσκο Τζόρτζι, τον σύντροφο της Καϊλή. Έχει ομολογήσει, λέει, στον ανακριτή ότι πράγματι ήταν μέρος ενός εγκλήματος που ήταν οργανωμένο για διαφθορά όχι μόνο από το Κατάρ αλλά και από το Μαρόκο. Α, επιβεβαιώνεται ο Παντελής αυτά που έλεγε. Και παραδέχεται ότι ο ίδιος είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο να διαχειρίζεται τα μετρητά. Άρα, Μερή, συγγνώμη, αν διαχειρίζεται τα μετρητά, αυτό σημαίνει ότι βγάζει απ' έξω την Εύα, την Καϊλή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που διαβάζω τώρα δεν λέει τίποτα για την Εύα, την Καϊλή. Είναι προφανές ότι δεν λέει το παίρνει τι, πάνω τι έχει ομολογήσει, τι έχει, αν έχει πει κάτι ο Τζόρτζι για την Εύα Καϊλή. Πάντως η πρώτη ανάγνωση, συγγνώμη που ερμηνεύω για να καταλαβαίνει ο κόσμος, Μερή μου, σε παρακαλώ, για να λέμε ότι τις πληροφορίες να τις. Αν λέει αυτό το πράγμα ότι εγώ διαχειριζόμουν λεφτά, αυτό κουμπώνει με αυτό που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, ότι δεν ήταν δικά της τα λεφτά. Παναγιώτη, μη βιάζεσαι. Είναι ένα δημοσίευμα της ΣΟΑΡ που λέει ότι κάποιοι δημοσιογράφοι της ΣΟΑΡ και της La Repubblica, της Ιταλικής Εφημερίδας, έχουν πάρει στα χέρια τους ένα μέρος της δικογραφίας του Τζόρτζι. Είδατε ότι φέρει τη δικογραφία και σαν να βρίσκεται εμάς μόνο. Και αναφέρει κάποια στοιχεία. Η ΣΟΑΡ όμως δεν έχει πάρει τυχαία τη δικογραφία στα χέρια της. Υπάρχει κοντράκτ, έπαθαν συμφωνία. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Αυτό που λέει επίσης είναι ότι ενοχοποιεί τον άμεσα τον Μάρκ Ταραντέλα, τον επίσης Βέλγο σοσιαλιστή, και τον Αντρέα Κοζολίνο, ο οποίος νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιη, ότι είναι ο ευρωβουλευτής, ο Ιταλός ευρωβουλευτής, επίσης σοσιαλιστής, τον οποίο εργαζόταν τώρα, λίγο πριν συλληφθεί ο Φραντσέσκο Τζόρτζι. Εν ολίγης ο σύζυγος της Εύας Καϊλή. Απενεχοποιεί την Βελγίδα, την Μαρία Ρενά, λέει ότι δεν είχε καμία σχέση. Ωραία. Θεωρεί ότι είναι καθαρή. Άρα λέει εν ολίγης αυτός, ήμουνα μέρος ενός κυκλώματος, μέσω ΜΚΟ βέρναμε λεφτά, κάναμε λόμπινγκ και εξαγοράζαμε προφανώς, μοιράζαμε λεφτά. Δεν κάνω λόμπινγκ. Ναι, λόμπινγκ, εννοώ παράνομα. Παράνομα. Και ότι δεν φταίει σε τίποτα η Καϊλή. Αν λέει ότι εγώ διαχειριζόμουν τα λεφτά, φαντάζομαι δεν ξέρω αν λέει ότι δωροδόκησα και τη γυναίκα μου, φαντάζομαι πως όχι. Δεν λέει τίποτα, δεν λέει λέξη. Φαντάζομαι πως όχι. Ενδεχομένως λοιπόν κουμπώνει με τη θεωρία του, που περιγράφει ο κ. Δημητρακόπουλος, ότι μπορεί να τα λεφτά να μην είναι στις κυρίες. Να λέει. Ενδεχομένως ίσως κάτι περίμενε και ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή και γι' αυτό να τη ζήτησε αναβολή. Να κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε όλες αυτές τις υποθέσεις υπάρχουν και συμφωνίες. Υπάρχουν και συμφωνίες
Με τις αρχές. Με φυσικά. Εννοείται. Να συμφωνήσουμε, προφανώς, να δώσω αυτούς που να δώσω και να έχω συγκεκριμένη προστασία εγώ. Ξεκάθαρο είναι. Ξεκάθαρο αυτό. Είναι κατά τη γνώμη μου. Εντάξει. Αυτό που λες. Ναι, αλλά παλάσει την Καϊλή. Δεν το ξέρω. Αν εσύ πιστεύεις ότι είναι θέμα συμφωνίας και δεν είναι η αγάπη η άδολη ανάμεσα στο ζευγάρι. Ναι, έχω... Όχι, δηλαδή, δεν είπα για τον εαυτό του. Δεν είπα για τον εαυτό του μόνο εγώ. Αυτό είναι τρολάρισμα τώρα. Αυτό... μάλλον. Και επίσης εγώ δεν είπα μόνο για τον εαυτό του. Δεν πήγε ο μπαμπάς του, παιδιά, με τη βαλίτσα. Ο μπαμπάς Τσέβας ήταν. Ξαναλέμε όμως και ξαναλέμε όμως. Έλα τώρα. Είναι μόνο για αυτόν. Έχει μία... πεθερός του. Εγώ δεν ξέρω τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αλλά έχει μία σημασία. Συγγνώμη που έκοψα. Έχει μία σημασία. Αν λέει η Καϊλή. Τα λεφτά τα έφερε ο, πώς τον λένε, ο Φραντζέσκο, ναι, στο σπίτι. Ναι. Τα λεφτά δεν αυτά ήταν εκεί. Εγώ ήξερα ότι υπάρχουν, ναι, δεν το κατήγγειλα. Ο άντρας μου είναι... δεν ήξερε. Ή δεν ήξερα. Έχει άλλη αξία. Ωραία. Να λέει ο σύζυγος ότι ναι, είναι δικά μου τα λεφτά. Εγώ τα πήγα στο σπίτι. Δεν ήταν για την Εύα. Εγώ δεν ξέρω τι θα πει το δικαστήριο. Έχει μια αξία. Γιατί μετά με τα φόρια. Η οποία ενώ δεν ήξερε, άρχισε να λέει το Κατάρ είναι ένα εργασιακό παράδεισο και ο πατέρα του κουβαλού του βάλει τσάρτ. Βρέγω, σου λέω, έχει μια αξία που το λέει. Δεν ξέρω τι θα πει δικαιοσύνη. Ούτε εγώ μπορεί να μην πείθομαι. Δεν έχει σημασία. Εγώ που είμαι δικηγόρο του διαβόλου αυτή τη στιγμή, λέω ότι υπάρχουν και οι συμφωνίε για να μην έχουμε την ανώτατη ποινή. Προφανώ. Μπορεί. Έχεις απόλυτο δίκιο, λοιπόν, ότι υπάρχουν συμφωνίες. Εντάξει, παιδιά. Η συμφωνία είναι προφανώς να δώσω κι άλλους όμως. Προφανώς. Μα δίνει, νομίζω. Το δίνει τον πατζέρι, λέει η μέρα. Πάντως, ακούστε εδώ, παιδιά. Όποιος έχει πάρει δωροδοκία, αν υπάρχει δωροδοκία από το Κατάρ, παίρνει και από το Μαρόκο, παίρνει και από το Αζερβαϊτζάν, παίρνει και από τον Καμπουράκι, παίρνει και από το Στέφο, παίρνει και από το. Όποιος του δώσει, μαζεύει. Όχι, εγώ δεν έδωσα. Και από τη Ρωσία δεν αυτό σου είπε ο Παντελή. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βασάλο. Ευχαριστούμε, Μέρη. Γεια σου, Παντελή. Πάντω ρε, παιδί μου, αυτή λοιπόν, τη... εκεί. Τι βαλίτσε, πώ τι είσαι, βαλίτσε με το χρήμα. Τι βαλίτσε ακόμα... ήταν φτηνό. Τι βλέπω και στον ύπνο μου. Φτηνό, δερματίνι. Δεν ντρέπονται λίγο. Ναι, αλλά η αξία δηλαδή... όμω. 700 χιλιάρικα. Ρε, παιδί μου, ναι, αλλά τώρα. Φτίνια, ρε, παιδί μου. Το περιεχόμενο. Πώ να σου το πει. Σαν να έχει, α πούμε, το πιο ακριβό άρωμα, το έχει βάλει στην ταμιτζάνα για τσικουδιά, να πούμε. Κατάλαβε. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ωραία, μπορεί να βάλει. Βάλε μια βάλισσα. Μια ταμιτζάνα για τσικουδιά, πόσα χωράει. Αν ακούσουν, νομίζω το επόμενο άρωμα θα είναι ταμιτζάνα. Αυτό λέω! Πόσο περίπου χωράει μια τζαμιτζάνα. Αυτά που λέει η Σουάρ, ναι, είναι τυχαία, γιατί ξέρετε πώς θα βγάζει. Ναι, ναι, είχε συμφωνία. Και από χθες το κράτησε και η προνομιακή μεταχείριση τώρα. Επίσης από χθες λένε ότι ίσως μετατραπεί σε προστατευόμενο μάρτυρα ο Φραντζέσκο. Προς τα εκεί κατατείνει από τον τρόπο με τον οποίο λέει. Γιατί μιλάει πολύ αυτό. Θα πηγαίνεις και στη γυναίκα του με κουκούλα. Δεν χρειάζεται να βάλουν κουκούλα. Δεν χρειάζεται να βάλουν κουκούλα. Άλλωστε και εδώ πλέον το ψηφίσαμε. Εννοεί, λέει, ότι μπορεί ότι μιλάει. Μιλάει και συνεργάζεται με τις αρχές. Να σας ρωτήσω κάτι. Να κλείσουμε. Φαντάζεστε στην Ελλάδα να μπουκάριζε ή να το πω έτσι η γενική ασφάλεια μέσα στη Βουλή. Είσαι καλά. Το φαντάζεστε. Συνταγματική εκτροπή. Στα γραφεία του Μακρόν. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, ναι. Πάμε. Του Μακρόν. Ευχαριστούμε, κύριε Μπατζάνη. Γεια σας, κύριε Στέφο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πάρτε και ένα Toyota. Παιδιά, κάνω lobbying τώρα εγώ. Κάνε lobbying. Λοιπόν, το... σας δωροδοκώ με ένα Toyota Yaris έκδοση Active. 1000 κυβικά, 16.000 η αξία του. Πολύ καλό. Βραβευμένο αυτοκίνητο με καταπληκτικές επιδόσεις και φοβερό εξοπλισμό. Στο 14.999. Και μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα, την Alpha Wood. Να γίνει ακόμα για το εξοικονομώ, ανακαινίζω, υπάρχει ειδική σειρά με κορυφαία ποιότητα και οικονομικές τιμές. Μπείτε να τα δείτε στο alphawood.gr και στο 801-700. Λοιπόν. 72, και πριν 73. Κλείσουμε, να σας πω ότι θα είναι ο Ναύαρχος εδώ που τον έχουν βάλει μπροστά οι Τούρκοι. Βέβαια. Και θα γίνει της κακομοίρας τώρα. Ο κύριος Εγκολφόπουλος. Δεν θα το αφήσουμε. Μα δεν το ξέρεις ότι για τον Εγκολφόπουλο έχουν κάνει αυτό την εκτόξευση του Ταϊφούν. Για τον Εγκολφόπουλο. Έτσι απαντάει. Δεν είπα, θα ρίξουν τις γέφυρες, τις δικές μας. Έτσι. Έτσι. Πάρτε με ένα πυρό για την Αθήνα. Λοιπόν, ο Εγκολφόπουλος είναι εδώ, τώρα θα γίνει ο χαμός. Απαντάει στη Μιλιέτε εδώ τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναύαρχε, ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, τον οποίο τον παρέλαβε η Μιλιέτ. Σωστόν, το διαβάσατε αυτό. Βεβαίως, το διάβασα, εδώ το έχω μπροστά μου. Λοιπόν, κάνετε συλλογή δημοσιευμάτων τουρκικών για την. Όχι, μου το δώσατε τώρα που ήρθα. Α, δεν είναι από τη δική μας συλλογή. Διαβάζω τι λέει. Διαβάζω τι λέει. Τι λέει η Μιλιέτ. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός εάν ο Έλληνας αντινάβαρχος Γιάννης Εγκολφόπουλος, που δεν μπορούσε να ξεχάσει την καταστροφή του Καρντάκ, εννοεί των ημείων,
να πυροβολήσει τις γέφυρες στην Κωνσταντινούπολη, έναν πολιτικό στόχο, είναι συμβατή με τον νόμο του πολέμου ή τη γενναιότητα. Είσαι γενναίος τώρα, εσύ. Καταρχήν, ποιες γέφυρες σημάδεψες να έπαρχες να τις ρίξεις. Ποιες γέφυρες επιτέθηκες. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν κάθε μέρα απειλούν και ναι. κατά κάθε μέρα... Ο πρόεδρος Ερντογάν είπε θα σας στείλω πύραυλο στην Αθήνα. Ναι. Ο πύραυλος στην Αθήνα πού θα πάει? Σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που λέει ο αρθρογράφος. Πάει στο Πολεμικό Μουσείο. Λέει μόνο σε... Να προσέχει λέει μόνο ο Δένδιας, να προσέχει ναι, ο Μητσοτάκης ναι. και εσείς ναι. από ό,τι κατάλαβα να προσέχετε. Ναι, να προσέχω. Τα έβαλε ναι. λοιπόν... Ναι. Τα έβαλε λοιπόν με αυτούς τους οποίους τους έχουν πει αρκετές αλήθειες. Ναι. Εντάξει. Ο μεν πρωθυπουργός και ο κύριος Δένδιας τους έχουν κόψει κάθε στρατιωτική και κάθε διπλωματική προσπάθεια που πάνε να κάνουν, βρίσκουν συνέχεια τείχο μπροστά τους. Και εγώ απλώς τους θύμισα ότι ξέρετε κάτι, μην απειλείτε πολύ, διότι μπορεί να συμβούν και άλλα πράγματα. Αλλά όταν γυρνάει και με λέει ότι εάν το χτύπημα πολιτικών στόχων είναι γενναιότητα και συμβατό με τον πόλεμο, Οι σκοτωμοί που γίνονται στο Ιράκ, το καλοκαίρι σκοτώσαν 15 άτομα, τουρίστες. Κατά λάθος λέει αυτό, αυτό έγινε κατά λάθος. Και σε εμάς μπορεί να γίνει κατά λάθος. Εντάξει, όλα γίνονται κατά λάθος στον πόλεμο. Ναι. Κανένας. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι ωραίες εκφράσεις, ακούστε, δεν περνάνε. Αυτός που το έγραψε, τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Εγώ θα πω ναι. Το θέμα των ημείων πραγματικά μας έχει κοστίσει ηθικά. Αλλά δεν απευθύνομαι σε αυτούς, γιατί αυτοί κάνουν καλά τη δουλειά τους. Απευθύνομαι στο εδώ πολιτικό σύστημα να μην ξανασυμβεί. Διότι αν ξανασυμβεί, δεν υπάρχει συγχώρεση. Το Δίσεξα Μαρτίν δεν συγχωρείται. Ναύαρχε, άσε τώρα τις θεωρίες και παίρνω ποιες γέφυρες θα χτυπήσουμε. Όλες του Βοσπόρου. Θα κόψουμε και τον Δαρδανελίον. Θα κοπεί όλη η Ανατολική Τουρκία από την Ανατολική Τουρκία. Αν τολμήσουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Ακούστε, αυτό υπόθηκε όταν πρώτος ο κύριος... ο αντιπρόεδρος του κόμματος της... Ο κύριος Τσελίκ. Όταν ο κύριος Τσελίκ, μετά την άσκηση που κάνανε εκεί απέναντι από τη Χίο, ενώ και βγήκε και ο Ερντογάν και είπε: κοιτάξτε τι δυνάμεις έχουμε. Μια λογική αυτή να κάνει μια διαφήμιση των δυνάμεων. Βγαίνει ο κύριος Τσελίκ, χωρίς να είναι θεσμικός, χωρίς να είναι τίποτα, πετάγεται και λέει: ξέρετε, θα έρθουμε νύχτα σε ελληνικό νησί. Ευθεία απειλή. Θα έρθουν νύχτα, πώς θα έρθουν? Θα έρθουν δίνοντας καραμέλες στους κατοίκους? Όχι, βέβαια. Ή θα μοιράζουν κουφέτα και λουκούμια? Ναι. Τι απαντάτε σε αυτό? Ότι δεν μπορούν να έρθουν σε νησί πρώτα. Δεν μπορούν, ούτε τις δυνατότητες έχουν, αλλά δεν μπορούν να ανέβουν. Αλλά αν ανέβουν και κάνουν αυτή την κίνηση πρώτη, τότε αυτό έχει επιπτώσεις. Διότι και αυτοί χτυπάνε ένα πολιτικό στόχο. Δεν χτυπάνε ένα στρατιωτικό στόχο, πάνε σε ένα νησί κατοικημένο ή οπουδήποτε αλλού να δημιουργήσουν θέμα. Επιτίθενται κατά της Ελλάδος. Είναι ευθεία επίθεση. Σε αυτό λοιπόν του είπα, κοίταξε, σύνελθε, γιατί άκου να δεις, εδώ έχουμε και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να συμβούν. Από εκεί λοιπόν το πήρε πρώτη η Χουργιέτ. Ναι. Η οποία με έβγαλε ότι είμαι θρασής, ότι είμαι τόνο, ότι είμαι άλλο πρωτοσέλιδο. Τώρα, ναι. που προχθές ξανά έγινε μια κουβέντα και υπόθηκαν αυτά τα πράγματα, έπιασε ο ορθογράφος. Αλλά ο ορθογράφος όμως μιλάει για αυτούς που ενοχλούν το τουρκικό κατεστημένο και τις τουρκικές αιτιάσεις. Έτσι. Δηλαδή... Τους ενόχλησε αυτό που είπα. Βεβαίως τους ενόχλησε. Για ξέρετε γιατί τους ενόχλησε? Πρώτον, διότι νομίζουν ότι είναι άτρωτοι. Ο Ταϊφούν, όπως σας έχω πει και εδώ και το έχουμε εξηγήσει, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Εγώ αμφισβητώ ότι υπάρχει. Είναι θεωρητικό. Το σκάλπ όμως υπάρχει. Το σκάλπ υπάρχει και κάνει ζημιά. Και είναι αποδεδειγμένο ότι κάνει ζημιά. Θα τους πάρουμε το σκάλπ. Τελείωσε. Εν ολίγης. Το σκάλπ όμως, ναι. ακούστε γιατί σε ενοχλεί. Ναι. Διότι το σκάλπ ή τα άλλα βλήματα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που εξοπλίστηκε τα τελευταία χρόνια, δεν αντιμετωπίζεται από τους Τούρκους. Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Αντιπυραυλικό σύστημα δικό τους δεν υπάρχει. Δεν εντοπίζονται από αυτά τα συστήματα που έχουν. Ούτε από τους περίφημους S-400 που απεδείχθησαν ότι δεν μετράνε πουθενά τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αλλά γιατί τα λέει αυτά για μας? Δεν τα λέει για μας, για σένα τα λέει. Όχι, και να σας πω κάτι άλλο. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη δική σας. Ότι εμείς μόνο αν προκληθούμε. Βέβαια, μόνο αν προκληθούμε. Τι θα τρελή είμαστε, θα πάμε κάνουμε πόλεμο, τι είμαστε?
Θέλει στην Ελλάδα κανένα να κάνει πόλεμο. Τόσα έχουμε περάσει. Δεν ξέρουμε και τόσα πληρώνει ο ελληνικός λαός για αυτό το πράγμα, για να επανέλθουν οι ένοπλες δυνάμεις εκεί που πρέπει να είναι. Ξεκάθαρο. Θα προκληθούμε, θα πάνε να κάνουν απόβαση σε νησί ή απειλούν νησί ότι θα στείλει ο ίδιος ο κ. Ερντογάν. Ναι, 100 φορές. Θα στείλω 100 φορές και οι άλλοι λένε θα έρθουμε νύχτα. Αυτά λοιπόν τι είναι, πού θα έρθουν νύχτα, να μοιράσουν λουκούμια και λουλούδια στον κόσμο. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, όποιος έρθει νύχτα. Θα τον φάει το μαύρο το σκοτάδι. Πέστα, ναυάρχε, πέστα. Θα το πάει το μαύρο το σκοτάδι. Αλλά και την άλλη μέρα αυτό τους έχω πει. Ναι. Και το, αυτό που είπα για τις γέφυρες έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ο συμβολικός χαρακτήρας είναι ότι εάν επιτεθούν σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, με συμμαχίες με το ένα μετάλλο, κόβεται κάθε γέφυρα και προς τη Δύση. Α, συμβολικά μιλούσες δηλαδή. Όχι, και πραγματικά μιλούσες. Α, και θα την κρεμίσει και είναι και συμβολικό. Βεβαίως. Μαρία, μας βλέπω πρωτοσέλιδο αύριο λοιπόν. Πάλι στη Μιλιέτ. Α, γεια σας κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα. Ναι, χθες αναδείξαμε πάλι το τι έγραφε η Μιλιέτ. Πάλι για εσάς, γιατί έχετε γίνει στόχαστρο και όχι μόνο από τη Μιλιέτ και τη Χουριέτ που αναφέρατε, ακόμη και στις εκπομπές τα βράδια που γίνονται, το όνομά σας παίζει παντού, γιατί αυτό που είπατε είναι κάτι πολύ ηχηρό, πείραξε αρκετά τους Τούρκους. Εδώ τώρα να πω σήμερα όμως, για να πάμε και λίγο πιο πέρα, και η Μάμογλου, αλλά να πω και για την Αίγυπτο, ότι πάλι η Μιλιέτ σήμερα, η οποία λέει αυτά που λέει και έλεγε και χθες και για το Ναύαρχο όλα αυτά που έλεγε, σήμερα λοιπόν φαίνεται ότι την έχει πειράξει και το θέμα, το γεγονός ότι η Αίγυπτος έχει καθορίσει ΑΟΣ δυτικά, στα δυτικά σύνορά της, και λέει ότι αυτό το βήμα θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλοποίηση. Και ενώ λέει τα βήματα προσέγγισης μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου κέρδισαν μία δυναμική, τώρα έρχεται η κυβέρνηση μας του Καΐρου. Μας είχαν πρίξει τώρα με μια χειραψία. Μια χειραψία τώρα και την είχαν κάνει, λες και ήταν... Είναι υπέρ της χώρας αυτό. Και αποδείχτηκε όμως ότι... Ότι αυτή η χειραψία τους εντυπώθηκε όμως, παρόλα αυτά, Δημήτρη, γιατί όλη η αντιπολίτευση χθες, μέχρι να βγει το θέμα του Ιμάμογλου, ασχολούνταν με αυτή τη χειραψία, η οποία ήταν μια χειραψία στο κενό τελικά. Ναι, γιατί τελικά. Ο Σίση αποδείχτηκε ότι έκανε αυτό που ήθελε να κάνει χωρίς να υπολογίσει ούτε χειραψίες ούτε χαμόγελα. Εμείς πάντως ρωτήσαμε χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εδώ. Λέμε, η Ελλάδα ήταν ενήμερη της κίνησης. Το προσπέρασε. Και δεν είπε ούτε ναι, ούτε όχι. Θα μπορούσε από να τα συμφραζόμενα, εγώ νομίζω ναι. Δεν ήταν. Όχι, εγώ ήτανε, νομίζω. Ήτανε. Δεν μου βγαίνει ρεπορταζιακά να σου πει. Αφήστε το ρεπορταζιακά. Άλλο αν είναι καλό για τη χώρα όχι, άλλο πράγμα αυτό. Όχι. Το γεγονός ότι ο κύριος Δένδιας πήγε στη Λιβύη και δεν δέχτηκε να δει την Υπουργό Εξωτερικών ή να συναντήσει κανέναν από δάφτους. Ήταν μία από τις κινήσεις που βεβαίως δεν ήθελε να νομιμοποιήσει, γιατί αυτό στρέφεται κατά της λιβικής κυβέρνησης, η οποία δεν είναι τίποτα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι μία κυβέρνηση η οποία πρέπει να πάει τη χώρα σε εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, για πέρα για τον Ιμάμογλου. Μαρία, τι γίνεται. Πάει τον καθάρισε σαύρα στο αυγό αυτόν, έτσι. Θέλω να πω ότι εδώ ζούμε την ιστορία σχεδόν καθημερινά. Στα 15 χρόνια που βρίσκομαι, τουλάχιστον εγώ εδώ, έχω ζήσει μέχρι και απόπειρες πραξικοπήματος. Χθες λοιπόν, αυτό που λέει η αντιπολίτευση σήμερα, ζήσαμε και ένα δικαστικό πραξικόπημα. Ουσιαστικά θέλει η ανώτατη πολιτική ηγεσία εδώ να βγάλει εκτός εκλογικού παιχνιδιού τον Κρέμι Μάμογλου. Μήπως τον γιγαντώνει έτσι λίγο, ρε Μαρία, από τα αντιδράσεις που βλέπω. Τον θυματοποιεί αρκετά, έτσι. Αλλά ο απότερος στόχος είναι να μην είναι ο Εκρέμι Μάμογλου ουσιαστικά ανθυποψήφιος του Ερντογάν, γιατί είναι ο πιο δυνατός. Είναι αυτός που φοβάται περισσότερο ο Ερντογάν, έτσι όπως είπε τουλάχιστον και η Εξενέρ, και έτσι όπως ακούσαμε και στα συνθήματα χθες στην πλατεία που ήμασταν, στην πλατεία του Δημαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Είχε πολύ κόσμο χθες, εκεί λοιπόν, το βράδυ. Μαζεύτηκαν 3.000 κόσμους, έτσι. Είπε και ο Ιμάμογλου. Ουσιαστικά θα μαζεύονταν και περισσότεροι, αλλά ο Ιμάμογλου κατήγγειλε ότι δεν άφησαν τους δρόμους κλειστούς για να μαζευτεί και άλλος κόσμος. Έδωσε έναν περιορισμό η κυβέρνηση ότι μην κλείσετε τους δρόμους, ας μαζευτούν όσοι είναι πάνω στα πεζοδρόμια. Τέλος πάντων, ήρθε η Εξενέρα από την Άγκυρα. Ο Κιλιτσδάρογλου έλειπε, ήταν στο Βερολίνο και αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ αρνητικά εδώ από το κόμμα.
ότι ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για φαντάσου όμως, γιατί καμιά φορά ξέρεις, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Φαντάσου τώρα ο Μητσοτάκης εδώ να πάει να πει στο Τσίπρα ότι ας πούμε με εξύφρισε σε μία δήλωση. Και πήγαινε φυλακή. Και σου αφαιρώ τα πολιτικά δικαιώματα. Και σου αφαιρώ τη δυνατότητα να είσαι υποψήφιος. Ο οποίος τι είπε ο Μάμογλου, τι είχε πει. Λέει είναι ανόητο σε καλά, δεν λέω Μαρία. Αυτοί οι κίνδυνοι. Αυτοί οι οποίοι κατήργησαν τις εκλογές, την ακύρωσαν τις εκλογές. Για μία δήλωση τέτοια. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Αυτό τι δείχνει. Α, συγγνώμη, να τελειώσει κύριε Ζαχαρέα. Έλα Μαρία. Ναι, λοιπόν, τώρα τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Έγινε αυτό το γεγονός χθες, το οποίο θα έχει συνέχεια και σήμερα. 4 η ώρα ξανά συναντώνται όλοι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης και θα μιλήσουν, θα απευθυνθούν πάλι στο λαό εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Και από εκεί και πέρα θα λάβουν και κάποιες αποφάσεις. Αυτό που ακούγεται έντονα είναι ότι μπορεί να. Δεν χάνει ακόμη, δεν στερείται τα πολιτικά του δικαιώματα ακόμη η Μάμογλου, ούτε από δήμαρχος. Επομένως, ενδεχομένως να τον κηρύξουν υποψήφιο, κοινό υποψήφιο της αντιπολίτευσης, αλλά παρόλα αυτά όμως ο Τούρκος πρόεδρος είναι σίγουρο ότι περίμενε μια τέτοια κίνηση και θυματοποίηση η οποία θα ηρωποιούσε τον Ιμάμογλου και εν γέννη την αντιπολίτευση. Ελπίζει ότι στην πορεία θα κάμψει ακόμη περισσότερο με αυτή την κίνηση που έκανε το κίνημα αυτό και την ηρωποίηση. Πάντως, μια δημοσκόπηση που μας έστειλε, το θεωρούν όλοι ξεκάθαρα, το 48% ξέρω εγώ πόσο είναι, μπορούμε να δούμε την κάρτα σας παρακαλώ, 44,8. Πολιτική τη δίωξη του Ιμάμογλου. Εδώ. Ναι, βουλωμένο γράμμα διαβάζουμε. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Τουρκική το 44%. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο ποσοστό, 30,9% όπως βλέπουμε στην κάρτα, που λέει δεν γνωρίζω δεν ήθελα να τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, άνθρωποι, τι να πούμε. Πάντως, λοιπόν. Εδώ μέχρι να οριστικοποιηθεί, να τελεσεδικήσει η απόφαση αυτή, δηλαδή να πάει σε εφετείο και ανώτατο δικαστήριο, ο Ιμάμογλου μπορεί να είναι δήμαρχος, μπορεί να είναι υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, τον κάνει. Υπάρχει όμως και ένα παραθυράκι, μισό λεπτάκι να το πω και αυτό. Υπάρχει ένα παραθυράκι που λέει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, μπορεί να τον πάυσει από δήμαρχο, άμα θέλει. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό το χαρτί, αν θέλει, η πολιτική ηγεσία. Το Σοϊλού δεν είχε βρει. Πρώτον, έβρισε ο Σοϊλού και του είχε απαντήσει. Εγώ λέει δεν έβρισα τα μέλη, έβρισα ουσιαστικά τον Υπουργό, Μαρία, γιατί αυτός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος. Θα τα ξαναπούμε, Μαρία, θα τα ξαναπούμε αύριο. Ναύαρχε. Αυτό που έχει συμβεί με τον κύριο Ιμάμογλου αποδεικνύει ένα πράγμα, ότι ούτε καλά στις εκλογικές, στην εκλογική πορεία πάει, οι δημοσκοπήσεις δεν τον διευκολύνουν, πρώτον, και δεύτερον, δεν είναι βέβαιο ότι θα πάει τελικά σε εκλογές, διότι όταν αρχίζεις και καθαρίζεις αντιπάλους. Θα το κανονίσουμε τώρα, κάτσε να δούμε τι θα πούνε για σένα. Τι να πούνε για μένα, τι να πούνε και οι υπόλοιποι. Θα πούνε αυτά που πρέπει, έχεις διαλύσει τις υποδομές της Τουρκίας. Ο ελληνικός λαός να γνωρίζει, εγώ πού μιλάω, στους Τούρκους μιλάω, στους Έλληνες μιλάω. Θα είμαστε ανοιχτή γραμμή και θα απαντηθεί. Για να δείτε πόσο δημοκράτης είναι ο αρθρογράφος αυτός. Ο Τούρκος. Ναι, πόσο δημοκράτης είναι. Μην τα βάζετε με τους δημοσιογράφους. Παρακαλώ. Μην τα βάζετε με τους συναδέλφους. Όχι, λέω πόσο δημοκράτης είναι. Ναι. Απευθύνεται στον ελληνικό λαό, όταν ο ελληνικός λαός έχει πάρει και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχουν πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις από όλα αυτά που λένε οι επίσημοι. Δεν έχουμε χρόνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μαρία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο το Φρεμεντίτη. Έχουμε διαγραφές χρεών από το δημόσιο. Ναι, ας το πούμε έτσι. 100.000 κόσμος, κύριε. Για πάμε δεν να δούμε το θέμα, να καλημερίσουμε και την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρο. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Κάθριν. Πάμε να το δούμε το θέμα λίγο. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι είναι μια εγκύκλωση του κυρίου Πιτσιλή, η οποία αναρτήθηκε πριν από λίγα 24 ώρα στην ΑΔΕ. Ουσιαστικά, επειδή μίλησα και με τον ίδιο, μου αναφέρει ότι είναι μια ιστορία παλιά. Αναφέρεται στον νόμο Κατσέλη του 2010. Τι διευκρινίζει? Διευκρινίζει ότι για να μπορέσουν να διαγραφούν τα χρέη σου από το δημόσιο, πρακτικά για όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, θα πρέπει
να είναι ενήμεροι, να έχουν πληρώσει δηλαδή τις δόσεις τις που έχουν συμφωνήσει. Τρία χρόνια. Ναι, για τρία χρόνια ακριβώς έχουν συμφωνήσει με το δικαστήριο. Να βλέπουμε και στους δέκτες μας ακριβώς. Να έχει περιληφθεί λοιπόν η απέτηση του δημοσίου ως πιστωτή. Το δεύτερο στοιχείο να έχει επιδοθεί στο δημόσιο η αίτηση του οφειλέτη παγωγή στον νόμο Κατσέρη. Και το τρίτο βασικό στοιχείο, αυτό που μόλις τώρα είπαμε, να έχει πληρώσει κανονικά εντός της τριετίας όλους τους πιστωτές του. Για να καταλάβω, συγγνώμη παιδιά, για να το καταλάβω, να το καταλάβει ο κόσμος. Έχω εγώ μπει στον νόμο Κατσέρη. Χρώσταγα 150.000. Μου κουρεύουν τα 100. Για να φύγουν τα 100 οριστικά, θα πρέπει εγώ για τρία χρόνια να έχω πληρώσει κανονικά κτλ. Και τώρα έρχεται ο κύριος Μητσιλής και λέει ότι διαγράφονται. Καλά, καταλαβαίνουμε. Σωστά. Τι είχε συμβεί μέχρι τώρα. Να σου πω τι είχε συμβεί μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα είχαν διαγραφεί αυτά τα χρέη τύπης με τη δικαστική απόφαση. Όμως, παρότι πλήρωναν κανονικά οι δανειολήπτες τις οφειλές που είχαν συμφωνήσει με το δικαστήριο, στην εφορία εμφανιζόταν το ποσό ότι χρωστάνε. Ότι χρωστάνε. Δεν διαγράφονται. Να έπρεπε να πάνε με τις δικαστικές αποφάσεις καταρχάς για να κάνουν μια ολόκληρη ιστορία με τον έφορο για να μπορέσουν να διαγράψουν. Και είπε λοιπόν ο κ. Πιτσιλής ότι αυτό θα είναι μια απλή διαδικασία πλέον τώρα, εφόσον ο ελεκτικός. Απλή προσαρμογή δηλαδή είναι ένα πράγμα. Απλή προσαρμογή δεν είναι κάτι. Να μην πανηγυρίσουμε δηλαδή, κυρία Φραγκάκη. Ακριβώς. Είναι μια προσαρμογή και να πούμε ότι είχαμε δει περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέρη, είχαν ενταχθεί και τα χρέη προς το δημόσιο, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε δει ότι δεν είχαν ενταχθεί αυτά τα χρέη. Γνωρίζετε τις περιπτώσεις για την αντισυνταγματικότητα της ένταξης αυτών των χρεών. Εδώ μιλάμε για κάποιους που μπόρεσαν να τα εντάξουν και είχαν, λόγω του προβλήματος που ανέφερε προηγουμένως και ο Σπύρος, είχαν δεχτεί μέχρι και κατασχέσεις, ότι δηλαδή δεν ήταν ενήμεροι και δεν κατέβαλαν κανονικά τα ποσά αυτά. Αν και είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέρη κανονικά, υπήρχε δικαστική απόφαση. Παιδιά, υπήρχε δικαστική απόφαση και δεν την αναγνώριζαν. Ναι, πάμε αυτό, καλά. Αυτό έχει συμβεί. Μη σου θίξουν εσένα τις δικαστικές και τις δικαστικές αποφάσεις. Θες να έχεις μια απόφαση υπέρ σου και να μην την εφαρμόζει το κράτος. Έχει συμβεί και με τις τράπεζες και με το δημόσιο. Θα πάω στη Φραγκάκη, δεν θα έρθω σε εσένα. Εγώ θα στα κάνω καλύτερα. Ρε. Ναι, ναι. Πράγματι και προβλέπεται και αποζημίωση σε αυτόν ο οποίος το δημόσιο δεν αναγνωρίζει τη δικαστική απόφαση. Έτσι, υπάρχει νόμος σχετικός. Και κατά τον ίδιο τρόπο το ίδιο έκαναν και κάποιες τράπεζες, οι οποίες εξέδιδαν μάλιστα και διαταγές πληρωμής σε περιπτώσεις που τους είχαμε εντάξει κανονικά. Πόσο κόσμο αφορά αυτό το πράγμα εδώ που μιλάμε. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες. Οι οποίοι δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν, Σπύρο, όλη τη γραφειοκρατία, όλα αυτά τα πράγματα σε κρεμότητες. Η γραφειοκρατία αντιμετωπίζει αυτή η εγκύκλιο ή μάλλον ξαναδιευκρινίζει το τι προβλεπόταν στο νόμο. Βέβαια πρέπει η απόφαση να είναι αμετάκλητη και να μην υπάρχει και έκπτωση ουσιαστικά από τον νόμο Κατσέρη, επειδή υπήρξε δόλος ή επειδή δεν πλήρωναν 4 δόσεις. Αφορά και χρέη προς το δημόσιο αυτό. Αφορά όλους τους πιστωτές. Είτε δημόσιο, τράπεζες και λέει, οπουδήποτε ήσουν ανοιχτός και έμπαινες μέσα στο νόμο Κατσέρη, λέει λοιπόν ο κ. Πιτσιλής, λέει η κύκλος αυτή, διευκρινίζει ότι εμένα δεν με αφορά να είσαι τακτοποιημένος απέναντι σε μένα, με ενδιαφέρει να είσαι τακτοποιημένος απέναντι σε όλους τους πιστωτές σου. Άρα, λέει ο Πιτσιλής, ότι εμένα θέλω να δω την εικόνα σου παντού, να είσαι τακτοποιημένο για τρία χρόνια. Να πληρώνεις δηλαδή συμμέτρως όλους τους πιστωτές, όχι μόνο το δημόσιο λοιπόν, για να γίνει αυτό. Να πούμε μια λέξη για το θέμα των τραπεζών, που είναι μεγάλο θέμα αυτό. Πολύ να το πούμε εντάχει γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αλληλομπινελεκωθήκαμε, έλεγε. Πώς το πέω. Αυτή τη φράση είπε ο. Έτσι λέει. Μπινελεκωνόμαστε για δύο ώρες. Μπινελεκωνόμαστε ανταλλάσσαμε. Για δύο ώρες. Μπινελεκωνόμαστε για δύο ώρες. Η λέξη χρησιμοποίησε προς τους δημοσιογράφους για να περιγράψει την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έγινε η συζήτηση, η συνάντηση τέλος πάντων των τραπεζιτών. Του Σταϊκούρα με τους τραπεζίτες. Ναι, με τον κύριο Σταϊκούρα. Φαντάζεσαι τότε τον υπουργό με τους τραπεζίτες να ανταλλάσσουν μπινελίκια. Δεν το είχα. Της μάνας του, πατέρα σου, της θειάς σου, του. Να ξέρεις, δεν το είχα κάνει ποτέ εικόνα για πολιτικό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι για να βγει και να το πει, βέβαια, σημαίνει ποτέ ότι δόθηκε μια σκληρή μάχη. Ναι. Και προσέξτε όμως τώρα σκληρές μάχες. Το παρασκήνιο ποιο είναι. Συγγνώμη, δεν σε προβοκάρω τώρα, αλλά οι σκληρές μάχες πρέπει να έχουν και αποτελέσματα. Ναι, αυτό λέω. Το αλλιώς δεν αρκεί η σκληρή μάχη. Έτσι. Το συζητούσαμε τώρα με την Κατερίνα για να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες μας. Θέλεις, Κατερίνα, να πεις ότι στοιχεία γι' αυτό. Εκεί που καταλήξαν είναι πάλι για τους ευάλωτους, ότι δηλαδή την επιδότηση της αύξησης των επιτοκίων θα την πάρουν μόνο οι ευάλωτοι. Το 50%. Δυστυχώς, το 50%. Οι ευάλωτος ποιος είναι. Αυτό, οι έχοντες 7.000 έως 21.000 εισόδημα. Και από 120.000 ευρώ η αξία της ακίνητης περιουσίας έως 180.000 ευρώ. Μόνο ενήμεροι. Μόνο ενήμεροι. Και δεν πρέπει και να υπάρχουν καταθέσεις πάνω από 21. Όσα έχουν τιτλοποιηθεί, που είναι γύρω στις 2.000 που έχουν τιτλοποιηθεί και είναι ενήμερα, και σε αυτή την περίπτωση μπορούν να πάρουν την επιδότηση έως 50% από την τράπεζα ουσιαστικά, μέσω ενός ταμείου που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου όλες οι τράπεζες θα καταβάλουν το συγκεκριμένο ποσό. Προσέξτε, ο δανειολήπτης πληρώνει κανονικά
τη δόση που του έχει προκύψει ναι. μάλιστα και το αυξημένο επιτόκιο, γιατί από το καλοκαίρι ζούμε πλέον την άνοδο των επιτοκίων. Έρχεται κι άλλο τώρα. Πληρώνει κανονικά. Σήμερα αποφασίζουμε η τράπεζα θα του γυρίζει το 50% της αύξησης από το καλοκαίρι μέχρι και το τέλος του 23 του επιτοκίου σε ειδικό λογαριασμό και μετά η ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους θα επιστρέφει αυτό το 50% στον καθένα. Κάνα επιτόκιο, κάνα επιτόκιο καταθέσεων θα αυξηθεί. Διαβάζει, διαβάζει. Έτσι λέμε. Ναι, μην ζοριστούμε. Μα, πινελικό θα ευχαριστούμε. Πάνω στο πινελίκο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ γιατί βιαζόμεθα. Καλημέρα. Πάρτε για το Γιώτα Γιάρης, παιδιά, στο 14999, 16.000 αξίες αυτοκίνητο. Έχει ανέβει η αξία του αυτοκίνητου με τα επιτόκια. Πολύ. Πάρα πολύ. Και 14.99 για 1.500 ευρώ τώρα επιταγή από την Alpha Good, η οποία μπείτε να δείτε όλα τα εκπληκτικά προϊόντα οικολογικά και πιστοποιημένα alphagood.gr 801-772-73, 1.500 ευρώ, 14.999 για να τα διεκδικήσετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τσιλ, τι κάνεις. Κατά μαύρη. Γιατί σοβάρεψες εσύ. Όχι, σοβάρεψα γιατί είσαι πολύ μαύρα αντιμένη σήμερα. Μαυροντιμένη. Εντάξει. Μαύρο πουκάμισο φορώ, μαύρη είναι και η καρδιά μου. Όχι, η καρδιά μου δεν είναι μαύρη εμένα. Α. Το μαύρο το πουκάμισο λένε η παρηγοριά μου. Γιατί το φόρο τη βραδιά που γνώρισα την κυρία μου. Α, και ειδικά τσιριγότικο είναι αυτό. Όχι, κάποιο κριτική αματινάδα. Την ακούσατε. Κριτική αματινάδα είναι πιο σοφέ από αυτέ. Μου στείλαν μήνυμα το πρωί. Ναι. Ορίστε. Κατάλαβες. Τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Χίλια συγγνώμη, αλλά είμαι Παναθηναϊκός. Κορίτ. Βαμμένη. Ναι. Μου στείλανε μήνυμα το πρωί και μου λένε ο Καμπουράκης, μου λέει ήταν πρόσκοπος. Ένας που βλέπει την εκπομπή του. Τι είναι? Λέω γιατί. Λέει, αν ήσουν πρόσκοπος μικρός. Δεν τον βλέπεις. Γιατί, πρόσκοπος. Λέει, γιατί λέει μια φράση λέει, που σου είπε ένα το έσω έτοιμο, το λένε λέει πρόσκοπη. Και πρόσκοπη ναι, είναι αρχαιοελληνική έκφραση, το λένε και αλλού δεν τον έμπανε πρόσκοπη. Το λένε και ναι. Όχι, δεν ήμουν πρόσκοπος. Ούτε άλκημος, ούτε πρόσκοπος, δεν είχα σχέση με αυτά τα μιλιταριστικό στρατιωτικά κινήματα. Και όχι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ωραία, πήγε αλλού, okay, για να πούμε και χρόνια πολλά σε εορτάζοντες πριν αρχίσουμε. Λέει ο άλλος, ορκίζομαι, λέει, στην προσωπική μου τιμή. Λες, ένα πρόσκοπος, όχι. Λοιπόν, Ελευθερία και Λευτέρης σήμερα. Ελευθερία. Και Ανθή. Α, απέναντί μας. Κυρία Βούλγαρη, χρόνια πολλά. Η Ανθή Βούλγαρη. Γιατί εγώ για την ξαδέρφη μου το είπα. Δεν το σκέφτηκα. Την Ανθή, χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε με τον Τραμπ λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ο οποίος ανέβασε στα social media. Δεν έχει Twitter όπως γνωρίζουμε, έτσι. Στα Truth Social που έκανε ο ίδιος. Ένα μήνυμα το οποίο έχει γίνει viral μέσα σε λίγα λεπτά. Καθώς εμφανίζεται ο σούπερ ήρωας. Ο ίδιος. Νάτος. Ο ίδιος το έκανε αυτό. Δεν είναι τρολάρισμα αλουνού. Όχι, όχι, τώρα το έβγαλε γιατί θα κάνει μια μεγάλη ανακοίνωση, όπως είπε, να το βλέπουμε εδώ. Σήμερα, 15 του μηνός, θα ανακοινώσει κάτι μεγάλο. Βγάζει λέιζερ λοιπόν από τα μάτια και έχει πίσω έναν πύργο με το όνομά του. Θα κατέβει, φαντάζομαι. Θα κατέβει, θα είναι υποψήφιος. Ναι, τώρα κάποιοι λένε ότι μπορεί, μήπως είναι η επιστροφή του στο Twitter. Άλλοι λένε μήπως ότι θα είναι υποψηφιότητά του. Έτσι, ακόμη δεν είναι σίγουρο. Άμα βγάλεις ο ίδιος για σένα αυτό, είσαι τελείως για τα σίδερα. Μην το πει. Έτσι, βέβαια, πολλές φορές έχει παρομοιάσει τον εαυτό του με σούπερ ήρωα και στο παρελθόν, όταν είχε κάνει και την ανακοίνωση του Ιράν. Τότε είχε κάνει και εμείς το πιστεύουμε. Για πες. Το πιστεύουμε και εμείς ότι είναι σούπερ ήρωα. Εντάξει. Έτσι, και μάλιστα η φράση που λέει στην αρχή είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται ένα σούπερ ήρωα. Α, έτσι, λοιπόν, ξεκινάει το τρέιλερ. Και περνάμε λοιπόν σε έναν πρόεδρο που πολλοί άντρες θα ήθελαν να έχουν, νομίζω, αν και το παράκανε πάλι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Όπως πάντα. Ένα πούλμαν γεμάτο ιερόδουλες υποσχέθηκε λοιπόν.
Α, δεν το ξέρετε. Όχι, τι. Άρα όχι, δεν ξέρετε την είδηση και είπατε. Πούρε. Τι, σε ποιον λοιπόν, στους παίκτες της ομάδας του, η ομάδα του είναι η Μόντσα, λοιπόν. Η Μόντσα που προσπαθεί να μείνει στην κατηγορία την οποία είναι. Εκείνος όμως έχει μεγαλεπίβολα σχέδια. Λέει, ήρθε ένας καινούριος προπονητής. Κύριε προπονητά, να σας πω τι είπα στους παίκτες. Αν κερδίσουν τη Μίλα και τη Γιουβέντους, ένα πούλμαν γεμάτο ιερόδουλες θα έρθει έξω από τα αποδυτήρια. Είναι τρομερό δηλαδή. Εκεί εδώ μεταξύ οι παίκτες είναι με τις γυναίκες τους. Δεν νομίζω ότι τον ίδιο τον απασχολεί αυτό. Κυβερνητικός εταίρος ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, μην ξεχνάμε στην Ιταλία. Δεν λέγεται αυτό. Δεν λέγεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέγεται ένα επίσημο χριστουγεννιάτικο δείπνο με τόσες κάμερες και γενικότερα. Ο Σίλβιο είναι αυτό. Βέβαια, εντάξει, είναι γνωστός για όλα τα πάρτι και τα μπούγκα μπούγκα. Αυτά είναι. Αυτά είναι ο άλλος. Σταύρος, έτσι λοιπόν, και περνάμε στην Ισλανδία. Που εκεί λοιπόν θα μπορούσε νομίζω να ζήσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, καθώς το Tinder το ξέρετε. Το. Ναι. Α, μπράβο. Τι είναι αυτό. Το Tinder. Tinder. Είναι μια εφαρμογή γνωριμιών. Μπράβο. Αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Για να βρεις λοιπόν ένα τέρι. Τώρα λοιπόν στην Ισλανδία. Στα τυφλά. Καταλαβαίνεις. Δεν είσαι τυφλά. Μπαίνεις μέσα γράφεις. Είναι σαν γραφείο συνοικεσίων. Άγια στο στόμα σου, ηλεκτρονικό. Που παντρεύονται άνθρωποι και ψάχνουν. Δεν ξέρω αν παντρεύονται. Μπορεί να μην φτάνει στο γάμο. Όχι, όχι, στο εξωτερικό έχει άλλη χρήση. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε και σχέσεις. Στο εξωτερικό η χρήση είναι κατάλαβες πια. Μόνο σεξουαλική επαφή. Ναι, έτσι έχει ξεκινήσει. Είναι μια άγνωστη λέξη. Πώς τη λένε, Tinder. Tinder. Οκ, λοιπόν. Τώρα λοιπόν στην Ισλανδία έρχεται ένα άλλο application. Η Glendy ονομάζεται. Glendy. In Glendy. Ναι. Αν το λέμε σωστά, λοιπόν. Πάμε καλά. Βέβαια, κρύβει μέσα αυτό που λες, γιατί ενθαρρύνει το να είσαι μόνος. Μόνος. Ναι. Σου λέει, λοιπόν, εμείς βγάλαμε ένα άλλο application, γιατί η μοναξιά και η ελευθερία είναι ευτυχία. Ναι. Λέει ο CEO, και έτσι λοιπόν μπαίνεις μέσα. Τι παροτρύνει, ρε παιδί μου, δηλαδή. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα σε αυτό το application, ανακαλύπτεις κρυφές. Τον πτυχές... εαυτό σου. Μπράβο. Να το εξυπηρέτησε. Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου. Ανακαλύπτεις λοιπόν τον εαυτό σου, κρυφές πτυχές της προσωπικότητάς σου. Ναι, αλλιώς το λέγαμε. Ρε, είναι, άκου εδώ τώρα να σου πω. Είναι, μιλάμε τώρα για παλαβούς. Εντελώς. Οι οποίοι, συγγνώμη, είχα ακούσει ότι είχαν βγάλει ένα application, δεν ξέρω τι είναι αυτά, που έλεγε ένα μήνα χωρίς εξπερμάτιση. Γιατί? Α, αυτό ήταν το challenge. Να, το ξέρει. Ναι, γιατί αυτό καλό ήταν. Hashtag. Για καλό το κάνανε δηλαδή. Ήταν ένα, λοιπόν hashtag το οποίο υπήρχε στο TikTok, έτσι. Ναι. Και λεγότανε, όχι, τη λέμε τη λέξη, εξπερμάτιση. Όχι, εξπερμάτιση το Νοέμβρη. Έτσι. Το Νοέμβρη. Μιλάμε για τρελούς, μιλάμε για διαταραγμένους. Εμείς που λες αυτός για την καινούργια εφαρμογή που λέει ανακάλυψε τον εαυτό, παλιά το λέγαμε αλλιώς εμείς. Ναι, εντάξει. Όταν ήμασταν μικροί, να ξέρεις. Και αυτό που είναι στην Ιρλανδία. Ισλανδία. Pablo Disco Bar. Pablo Disco Bar. Ναι, τώρα αυτό είναι μια disco εκεί. Λοιπόν, και κλείνουμε με την Καλομήρα. Έτσι. Α, ξέρετε, Καλομήρα, θα πείτε. Πέντε... Ωραία, μεγάλωσε η Καλομήρα. Έγινε ξανθιά η Καλομήρα. Ξανθιά η Καλομήρα. Ναι. Μεγάλωσε. Το άνοιξε το μαλλί της. Όχι, ρε. Θέλω να μου πείτε πέντε υλικά που έχουν μέσα τα μελομακάρονα. Εσείς, πριν μας πει η Καλομήρα. Ναι, αμύγδαλο. Αμύγδαλο, ναι. Ο καρύδι. Ζάχαρη. Ναι. Ζάχαρη, αλεύρι. Εντάξει, η Καλομήρα δεν είπε κάτι. Πορτοκάλι. Για να ακούσουμε τι είπε. Πέντε υλικά που βάζει στα μελομακάρονα. Ντομάτα, κρεμμύδια. Στα μελομακάρονα. Μελομακάρονα. Αχ, παιδιά, άκουσα μακαρόνια στο μυαλό μου. Λατρεύω μελομακάρονα. Πέντε υλικά που βάζεις στα μελομακάρονα. Ναι, άκουσε κάτι, μπερδεύτηκε. Έτσι έκανε καριέρα. Έτσι μπερδεύτηκε. Είχε πάει και στο Eurovision η Καλομήρα. Ναι, είχε πάει, βέβαια. Μια χαρά παιδί είναι η Καλομήρα. Εντάξει, μια χαρά. Καλημέρα και πριν κλείσουμε. Ναι. Θέλω μόνο μια χάρη να στείλουμε ένα γλυκό φιλί. Μπορεί και να μας βλέπει, γιατί είναι τρελός. Έναν άνθρωπο που ανεβαίνει τώρα μια ανηφόρα, έχει μπροστά του πολλά. Ένα γλυκό φιλί, φιλιά. Την καλημέρα μας και από εμάς. Να είναι καλά. Ο άνθρωπος, να είναι καλά. Ποιος είναι. Και όλα καλά, καλά θα είναι. Καλά να είναι, για να του στείλει αυτό κάποιο ζώο. Όλα καλά άνθρωπο. Θα είναι. Καλημέρα σας, κύριοι και κυρίες. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αποστολάκη. Επίτηδες βάζετε αυτό το κομμάτι της εκπομπής πριν από τις λίγο να σπάει, ρε παιδί μου. Για να σπάει η μαυρίλα. Όχι, δεν είναι. Κοίταξε, η Μαριάννα δεν. Έχει στόχευση η Μαριάννα. Έχει στόχευση. Δηλαδή, όλα τα θέματα που έχει βάλει. Το έχετε βάλει πριν το πολιτικό πάνελ. Επίτηδες. Επειδή ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Μετά το εθνικό και πριν το αυτό. Συμφωνώ. Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Μιλάνε Αποστολάκη. Έχει μια διαφορία. Ναι. Το κάνετε επίσημα, επίτηδες, γιατί μετά θα φορτιστεί το πράγμα. Ναι, ξεκάθαρο. Κύριε Καπουράκη. Κύριος Γκιουλέκας από τη Νέα Δημοκρατία και ο Χρήστος Γιαννούλης. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Κύριε Καπουράκη, πριν ξεκινήσετε, επειδή
είπατε αυτό είναι αδιανόητο για τον Μπερλουσκόνη και νομίζω ότι... αδιανόητο είναι, ρε. Απολύτως. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Να το πούμε καμιά φορά. Πόσοι άνθρωποι τον ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο? Πολλοί. Μα δεν είπα ότι είναι αυτό, έλεγα. Κυβερνητικός εταίρος. Όχι, τι θέλω να πω. Ας το αναδείξουμε και αυτό μια φορά. Ναι. Δηλαδή... Έχουν εκλέξει κόσμο και κοσμάκι, λαϊ, κυρία. Αλλά ας αναδείξουμε και την ευθύνη του ανθρώπου που πάει στην κάλπη. Αυτό τον άθλιο άνθρωπο που το 2022 λέει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία γενικά. Τώρα που λέμε για εκλεγμένους τώρα στην υπόθεση Καϊλή, τώρα, γιατί την πέφτει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Ανδρουλάκη? Ο Πρωθυπουργός την πέφτει στον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης λέει ότι είναι μικρότητα, λέει ότι είναι παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα, ότι ουσιαστικά, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία, δεν κόβεται εντελώς τις γέφυρες με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Κύριε Στάθη, καταρχήν, τώρα αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, να χρεώσει το θέμα Καϊλή στη Νέα Δημοκρατία, ξεφεύγει πέρα από τα όρια κάθε φαντασίας πολιτικής, επιστημονικής, όπως και να το πάρει κανείς. Δηλαδή, μια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ φέρεται εμπλεκόμενη σε όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ και ξαφνικά φταίει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Οπότε, με την έννοια αυτή, είναι και λογικό ο Πρωθυπουργός να ξεκαθαρίζει ότι, πάση περιπτώσει, τι γίνεται. Για το άλλο θέμα, για τη μετεκλογική συνεργασία. Ναι, έχουμε ακούσει επανειλημμένως τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Πάμε για τα προοδευτικά και εμένα όλα σε αυτές οι ρετσέτες μου είναι λίγο, ξέρετε, μου θυμίζουν παρελθόν. Εμείς οι δημοκράτες, εμείς αυτό, εμείς εκείνο, εμείς οι προοδευτικοί. Το ποιος είναι προοδευτικός κρίνεται από τις πράξεις και τις αποφάσεις του και όχι από τις ρετσέτες και τις ταμπέλες. Απλά το λέω γιατί η φρασιολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι αντίστοιχα, λέγανε προηγουμένως, λέγανε όταν είχε θέσεις πιο που μπορεί να ήταν προς την κυβέρνηση, λέγατε εσείς ότι, λέλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ, το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, να ακούγεται κριτική γιατί ο καθένας παίρνει θέση. Εντάξει, αυτό ο όμως δεν οξύνει πολύ τα πράγματα και αυτοδυναμία δεδομένη. Εντάξει. Εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας και δεν κινηθήκαμε από αυτή τη θέση αλλού. Αυτά τα οποία πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να δώσουμε μια δυνατή μάχη στις εκλογές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας. Το ανάρωτησα κάτι. Πώς σκοπεύετε να την πάρετε στην Καϊλή? Πότε θα την πάρουμε την Καϊλή? Πότε σκοπεύατε να την πάρετε? Πότε να την πάρουμε? Γιατί σκοπεύανε την πόλη? Αφού έτσι λένε, γιατί σκοπεύατε να έρθει σε εσάς. Γραφόταν εδώ που τα λέμε. Γραφόταν. Συγγνώμη. Και καλά, και αυτοί που τα γράφουν δεν τα γράφουν το κεφάλι τους. Όχι, οι δημοσιογράφους είμαι και τα ξέρω. Γι' αυτό το λέω σας. Λέω απλώς ότι σε καμία περίπτωση δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο. Επιτρέψτε μου, εγώ πρώτη φορά άκουσα να λέγεται από το ΠΑΣΟΚ ότι ξέρετε, εμείς αδιαγράφαμε την Καϊλή. Αυτά είναι θέματα που αφορούν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να μπω περισσότερο. Εγώ μιλώ για τη Νέα Δημοκρατία. Χρήστο, συζητήθηκαν πολλά για διάφορους τώρα, αλλά αυτά δεν έχουν. Εντάξει, δεν έχουν όμως σε καμία περίπτωση βάση. Ως αντιπρόεδρος. Για να εκλεγεί αντιπρόεδρος εννοώ. Όχι, όχι. Δεν έχουν βάση συγκεκριμένη. Δηλαδή όλα αυτά πράγματα ούτε αποτέλεσαν ποτέ μέρος της ατζέντα της εσωκομματικής συζήτησης στη Νέα Δημοκρατία ούτε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Να το πούμε πιο απλά. Ότι γράφτηκαν κάποιον. Είπε χθες, έκανε μια δήλωση ο κύριος Μημαράκης με αποδέκτες και στις Βρυξέλλες αλλά και στην Αθήνα. Είπε χαρακτηριστικά ότι όσοι προδίδουν την ψήφο των πολιτών λογοδοτούν και θα τιμωρηθούν. Αυτό έχει ανάγνωση και για την υπόθεση Καϊλή, αλλά και για άλλες υποθέσεις που πληγώνουν τη Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία. Υποθέσεις, πάτσι, υποκλοπές κτλ. Κάτι ανάλογο έχουν πει ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Παυλόπουλος. Αλλά θέλω να πω το εξής. Η υπόθεση Καϊλή, επειδή ακούω και πολλές μελοδραματικές προσεγγίσεις, μας εξοργίζει. Κυρίως. Μας εξοργίζει. Είναι απότοκο της απληστίας. Είναι η διεθνής προέκταση, η διεθνής προβολή των πάτσιδων. Και όλα αυτά απαιτούν διαδικασίες, δικαιοσύνη, ελεγκτικές αρχές που και έχουν αποτέλεσμα, αλλά και δεν παίζουν παιχνίδια. Να σας πω ένα παράδειγμα, που μάλλον θα έχει και σχέση με το υπόλοιπο της συζήτησης. Φαντάζεστε, η εισαγγελία των Βρυξελών να είχε μία ανακοίνωση. Συνελήθη η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, παλιότερος Ευρωβουλευτής, συνεργάτες της, συνελήφθησαν, προφυλακίστηκαν, λόγω του απορρίτου δεν σας λέμε γιατί. Δεν το λέει επί της ουσίας αυτό που τα λέμε, ούτε λέει τα ονόματα. Τις κατηγορίες. Τα ονόματα δεν τα λέει. Ρωτάω πάνω. Εγώ τώρα. Εσείς λέτε το προσωπικό με τον Ανδρουλάκη. Προφανώς. Πώς γίνεται στην Ελλάδα
πέρα από τους χρόνους, γιατί είμαστε τώρα στους 6-7 μήνες από τον Αύγουστο, πέρα από τους χρόνους, μόλις χθες να πήγανε δύο εισαγγελείς στις εταιρείες που είχαν το Predator, διαχειριζόταν αυτό το λογισμικό, μόλις χθες. Και σε να τέσσερις λέμε... ακόμα εννοείται. Ναι, και να λέμε... Από ότι... αυτές προέκυψαν αμαρτυρικές καταθέσεις. Και δεν υπήρχε τίποτα μέσα από το τέτοια. Επιχείρημα ότι να ορίστε. Και στο Βέλγιο παρακολουθούν πολιτικούς. Ναι, αλλά στο Βέλγιο δεν κρύβουν το λόγο της παραβατικότητας όταν φτάνουν σε αποτέλεσμα. Εμείς και σε αποτέλεσμα δεν φτάνουμε και κρυβόμαστε πίσω πάντως, από το απόρριτο. Πάντως, να εμπλέκουμε και τους εισαγγελείς στην πολιτική κουβέντα, νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον δεν στέκει. Έτσι είναι. Η δικαιοσύνη, μα λέτε, μόλις χθες πήγαν οι εισαγγελείς. Το πότε θα πάνε και το τι, πώς θα κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της, αφορά σε εκείνη. Στην ανεξάρτητη δεν δικαιοσύνη, λόγω και κριτική. Αλλά... Δεν αμφισβητώ τη δικαιοσύνη. Όχι, το λέω με την έννοια ότι λέτε μόλις. Η δικαιοσύνη κρίνεται. Η υπόθεση αυτή από την πρώτη στιγμή πήγε στη δικαιοσύνη. Ακολουθήθηκε. Όχι, δεν πήγε, κύριε Γιουλέκα. Η πρώτη έρευνα που δόθηκε εντολή να γίνει ήταν πώς έγινε η διαρροή. Και όχι πώς υπήρξαν το Predator στα τηλέφωνα των πολιτών. Πάμε και στην κυρία Αποστολάκη. Για να μην γίνει παρεξήγηση, δεν αμφισβητώ το κύρος της δικαιοσύνης. Όχι, έτσι, αλλά η δικαιοσύνη έτσι, όπως το είπατε, για την αποτελέσματα. Όχι, σωστό είναι αυτό. Δικαιούνται όλοι να πούμε. Δεν είναι το ιερό το ΤΕΜ. Λοιπόν. Όχι, βέβαια, και κρίνεται και το αποτέλεσμα που βγάζει. Εννοείται. Και κρίνονται σκληρά. Άλλο αυτό. Για πες μας το, πώς νιώθετε εκεί πέρα, στο Πασόκ καταρχήν και δώσε και τις προεκτάσεις, αλλά και λίγο έτσι να καταλάβω, ρε παιδί, πώς το βλέπετε. Δεν νιώθω ούτε λύπη, ούτε στενοχώρια, γιατί ακούω διάφορα πράγματα από συναδέλφους σας. Νιώθω οργή. Ναι. Νιώθω μεγάλη οργή. Και προσωπικά, αλλά νομίζω ότι εκφράζω το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Ναι. Το σκάνδαλο Καϊλή είναι ένα σκάνδαλο το οποίο αφορά την καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Έχουμε έναν απόλυτα ανεπαρκή μηχανισμό για να προλάβει τη μετατροπή ορισμένων ευρωβουλευτών, γιατί δεν είναι όλοι οι ευρωβουλευτές βαποράκια συμφερόντων. Φανώς. Την αποτροπή ορισμένων ανθρώπων να δράσουν με αυτόν τον παράνομο και εγκληματικό τρόπο. Θα σας πω κάτι, γιατί τα νούμερα πάντοτε κωδικοποιούν την κατάσταση. Το 2019 η Google δαπάνησε 8 εκατομμύρια για να ασκήσει πίεση στις Βρυξέλλες. Και από το 2014 μέχρι σήμερα, οι αντίστοιχες δαπάνες της Google, της Amazon, της Facebook και της Apple αυξήθηκαν κατά 550%. Άρα, κάτι το οποίο γιγαντώθηκε με αυτές τις εγκληματικές συνέπειες, δεν μπόρεσε η Ευρώπη να το σταματήσει και γι' αυτό οι προτάσεις Ανδρουλάκη στην κατεύθυνση αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές. Το ποθενέσχες και η απαγόρευση καριέρας μετά ως λομπίστα. Αν είναι ποθενέσχες, κυρία Καϊλή, σαν αυτό. Κυρία Καϊλή, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, κυρία Αποστολάκη. Τη δέχομαι τη συγγνώμη, κύριε Στάθη, γιατί έχει περιεχόμενο. Αν είναι ποθενέσχες, όπως αυτό που έχω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά. Καλά όπως ακούγεται έδειξα, η πρόταση, έτσι. Δεν θέλω να το υπονομεύω αυτό που λέτε. Έτσι. Αλλά επειδή αναφερόμαστε σε υπερεθνικούς μηχανισμούς, δεν θα είναι τέτοιο ποθενέσχες. Τώρα, επειδή ακούστηκαν οι χρεώσεις. Κάποιοι προσπάθησαν να χρεώσουν την υπόθεση Καϊλή στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Καϊλή είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τυπικά ήταν. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η κυρία Καϊλή. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο Αναστάσης Πεπονής που έκανε το ΑΣΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο Παρασκευάς Αυγερινός και ο Γιώργος Γεννηματάς που έκαναν το ΕΣΥ που σήμερα δεν υπάρχει εξαιτίας μιας πρωτοβουλίας κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο Γιάννης Αλευράς που βγήκε από την πολιτική πιο φτωχός από ό,τι μπήκε. Και πολλοί άλλοι. Η κυρία Καϊλή φέρεται να έχει διαπράξει κακουργηματικές πράξεις για την παρακολούθηση των οποίων, όπως γνωρίζετε, δεν χρειάζεται καμία εμπλοκή, και το λέω αυτό γιατί πολλοί προσπαθούν να μπερδέψουν και να συσχετίσουν την παρακολούθηση Ανδρουλάκη με αυτές τις παρακολουθήσεις. Εδώ έχουμε... Η αντιστοίχηση, αν θέλουμε να κάνουμε αντιστοιχήσεις, αφορούν την παρακολούθηση των λεβεντόπεδων της Χρυσής Αυγής. Ναι. Εκεί είχαμε κακουργηματικές πράξεις και όχι προσβολή εθνικής ασφάλειας, με την υπόνοια των οποίων παρακολουθούνται σήμερα 15.000 συμπολίτες μας.
Είχαμε κακουργηματικές πράξεις, δηλαδή σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν παρακολουθήθηκαν. Κύριε Γιαννούλη, αφήστε με να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Μετά άρση το απορρίτου. Ναι, αφήστε με να ολοκληρώσω. Να πάμε λίγο και στα άλλα, κυρία Καϊλή. Πάλι επιμένετε να με λέτε, κυρία Καϊλή, και πρέπει να σας πω ότι με στενοχωρείτε βαθιά. Ζητώ συγγνώμη και πάλι, κυρία Αποστολάκη. Λοιπόν, σας λέει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πρωθυπουργός και λέει εχθές στις Βρυξέλλες, είπε ξεκάθαρα ότι ουσιαστικά είναι και παιδιάστικο και αναξιοπρεπές να χρεώνεται ένα δικό σου βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο Ανδρουλάκης κάτι, ας αυτό λέει. Να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Παιδιάστικο και μικρακομματικό είναι να χρεώνεται μια προσωπική, ανέντιμη και εγκληματική συμπεριφορά σε μια παράταξη. Αυτό είναι και ανήθικο και μικροκομματικό. Και υπ' αυτή την έννοια, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή βρίσκεται σε δεινή θέση, και βρίσκεται σε δεινή θέση όχι μόνο γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες είπε ότι στο εσωτερικό της ΕΕΠ αναπτύχθηκαν δραστηριότητες εκτός πλαισίου. Εδώ, αυτό σε εμάς είναι, το είπε. Σε εσάς το είπε. Ναι, αυτό εδώ είναι, ξέρετε, μια μετακίνηση. Δεν είχε υποθεί. Και αν υπάρχουν δραστηριότητες εκτός πλαισίου, σημαίνει ότι ο πολιτικός προϊστάμενος, που είναι ο Πρωθυπουργός, πρέπει να αναλάβει μια ευθύνη. Είναι αδύναμη θέση, δεν υπάρχει. Είναι αδύναμη θέση. Που δεν εξαντλείται στην απομάκρυνση. Κύριε Κουγκιουλέκα, μόνο να τελειώσω την πράξη. Ναι, παρακαλώ. Που δεν εξαντλείται στην απομάκρυνση του κύριου Κοντολέοντος και του κύριου Δημητριάδη. Άρα, επειδή βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση ο Πρωθυπουργός, γιατί πέρα από το μεγάλο θεσμικό σκάνδαλο. Μιλένα, καλά τα λες. Θα κάνετε κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν κανένα δεν πάτε. Να καταλάβουμε. Κύριε Καμπουράκη, αγαπητέ Δημητρή. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας να ανατρέψουμε τον σημερινό αδιέξοδο δικοματισμό. Τι γίνεται σήμερα? Ο κόσμος ψηφίζει με βαριά καρδιά Μητσοτάκη για να μην ξαναζήσει την τετραετία Τσίπρα-Καμένου. Αυτό δεν έχει περιεχόμενο. Είμαι βαριά καρδιά ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, γιατί δεν έχει περιεχόμενο. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, της υποτιθέμενης Κεντρώας Δημοκρατίας. Ναι, αλλά και πώς θα κάνετε κυβέρνηση χωρίς κάποιον από αυτούς? Ενεργοποιεί τα πιο αντιδεξιά ανταγωνιστικά. Ναι, εγώ να συμφωνήσω σε όλα, αλλά χωρίς αυτούς δημοσκοπικά. Ανοίγει την πόρτα να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσετε για Νέα Δημοκρατία. Δεν λέτε καθαρές κουβέντες. Είπε κάτι προηγουμένως, κυρία Αποστολή. Και θέλω να υπερθεματίσω. Λέγεται, κανένας, και μην μου κάνει προλόγους, γιατί θα σας κόψουμε. Ναι. Όχι, κανένας δεν χρέωσε συνολικά και δεν χαρακτήρισε έναν πολιτικό χώρο από την πράξη ενός προσώπου. Αλίμονο. Πολύ, κύριε Γκιουλέκα. Όχι, όχι, κυρία Αποστολάκη, τουλάχιστον. Όχι εσύ. Αλίμονο. Άλλο πολύ. Το ένα, άλλο το άλλο. Καταδικάζουμε την πράξη αυτή καθ' αυτή, αλλά προς Θεού, αν γενικεύουμε και λέμε ότι ξέρετε αυτός προέρχεται από εκεί, άρα όλος ο χώρος είναι έτσι. Αλίμονο. Μακριά από εμάς κάτι τέτοιο. Πρέπει, κύριε Γκιουλέκα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από την πρώτη στιγμή αντέδρασε σε όλα αυτά. Δεν κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Αντίθετα, επειδή καταλαβαίνει, γι' αυτό υπήρξαν οι παρετήσεις, γι' αυτό υπήρξε μια ερώτηση. Η ΕΕΠ πρέπει να απαντήσει στη δικαιοσύνη και στους αγγελείς ότι ναι, παρακολουθούσαμε αυτούς ή δεν τους παρακολουθούσαμε για να τελειώσει μια και καλή ιστορία. Η δικαιοσύνη θα κάνει την έρευνά της με την ΕΕΠ. Βεβαίως η δικαιοσύνη πρέπει να ξέρει τα πάντα προκειμένου να καταλήξει ένα συμπέρασμα. Άρα πρέπει να απαντήσει η ΕΕΠ και να μην επικαλεστεί απόρριτο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο δημοσίου διαλόγου. Όμως, έτσι όχι στη δικαιοσύνη. Γιατί όχι απόρριτο, λέει ο κύριος Γκιουλέκας. Εάν η δικαιοσύνη. Μα δεν υπάρχει απόρριτο στη δικαιοσύνη. Όχι, το λέει ο κύριος Γκιουλέκας. Εάν η δικαιοσύνη καταλήξει ότι υπήρχε πλήρη γνώση του κυρίου Μητσοτάκη και των συνεργατών του αυτής της μακριάς λίστας που αποδεικνύεται, τεκμηριώνεται σιγά-σιγά προϊούσεις της δημοσιογραφικής έρευνας, θα έχουμε έναν πρωθυπουργό αναξιόπιστο που θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί χθες? Ναι, η απάντηση, για να μην σας βάζω κύριε σε κόπο. Κύριε Γιαννούλη, ρωτήστε αλλά τον κύριο Πιτσιόρολα λίγο, γιατί ακόμη περιμένει απαντήσεις από την κυβέρνησή σας γιατί τον παρακολουθούσε. Γιατί ο κύριος Τσίπρας διερρήγνει τα ημάτια του στο βήμα της Βουλής ότι ποτέ δεν παρακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ κανέναν. Και βγήκε ο Πιτσιόρολας ξαφνικά παραπονόμενος, λέει εμένα γιατί με παρακολουθούσε. Τι είναι απάντηση ο Τσίπρας εδώ, τάπε τώρα. Είπε ότι το είπαμε. Τι το είπαμε τώρα. Το παρακολουθήσαμε για ορισμένο λόγο, δεν βγήκε ένοχος, τον έκανα και υπουργό. Το δεν παρακολουθούσαμε κανέναν. Από το παρακολουθούσαμε τον Πιτσιόρολα για συγκεκριμένο λόγο. Δεν παρακολουθήσαμε, δεν παρακολουθούσαμε βουλευτή, δεν ήταν βουλευτής ο Πιτσιόρολας. Ακούστε, μετά δεν ήταν υπουργός ο Πιτσιόρολας στην κυβέρνηση. Επειδή είχα το λόγο να λύσετε την απορία. Ποια πολιτική ανάγκη και εθνική ασφάλεια καλύπτει να έχει μαγνητοφωνημένη την συνομιλία με τον Τάκη Χατζή για τι βαλίτσε που χάθηκαν στο αεροδρόμιο? Με το Χατζηδάκη, υπουργό ενέργειας. Άμα το παρακολουθούσε, όλα τα ακούς. Α, μπράβο.
Άρα τι πιτσικόρα δεν διαλέξει αυτό. Λοιπόν, εδώ κύριε Στάθη, λοιπόν. Και κύριε Στάθη, ένα εδώ έχουμε παρακολουθούνται κύριε Υπουργέ. Όχι, θα κλείσουμε. Κλείνουμε. Παρακολουθούνται υπουργοί, παρακολουθείται η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και δεν υπάρχει ακόμα καμία εξήγηση. Είναι προφανές ότι η πολιτική ευθύνη αφορά τον πρωθυπουργό. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Για όλα αυτά δεν έχει φέρει κανένα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές, ευχόμεθα. Καλώς σας ξαναδούμε. Μπορεί να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, μπορεί να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε σε λίγο, παιδιά. Έχουμε ένα καταπληκτικό θέμα για άντρες και γυναίκες. Νοέμβριο μόνο μας καλέσει. Γιατί? Νοέμβριο, γιατί είναι... Συνδέεται με το θέμα της Μαριάννας πριν. Αυτό είναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Αυτό εννοεί. Λοιπόν, έχουμε και ένα σχολείο εδώ να παρακολουθήσει. Αχ, τα παιδιά, τα φέρνουμε από εδώ, μετά θα τα δείξουμε. Θα πούμε συνέχεια. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τώρα εδώ τον κύριο Γιάννη Ιωάννη Ζάγκο. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, γιατρέ. Δεν είναι απλός γιατρός, είναι πλαστικός. Παιδιά, ήρθε εδώ, του την πέσαν όλοι. Άντρες, γυναίκες. Κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, αυτό, λοιπόν. Πλατό, κοντρόλ, ναι, μηνύματα. Εδώ. Λοιπόν, καταρχήν πες μας πού σε βρίσκει κανείς, γιατρέ, γιατί θα, αυτά που θα μας τα πεις. Στο... Καταρχάς να σας καλημερίσω, να πω ότι είμαι χρόνια σας παρακολουθώ. Και το είναι... καμπουράκι που είναι γερός άνθρωπος. Και, και είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι μαζί σας σήμερα. Άστα, άστις τιμές τώρα και λέγει εδώ. Πες μας εδώ που θα χάσουμε κανένα κιλό. Doctor Anytime. Είμαστε μέσω της πλατφόρμας Doctor Anytime και είμαστε στο, μπορείτε να μας βρείτε στο Elite Plastic Surgery στην Ερμού και στο Ζάκος Plastic Surgery στην πλατεία Μαβίλη. Λοιπόν, έχουμε τώρα και λέμε. Λιποαναρρόφηση. Δηλαδή, του το δω. Αυτό. Μάλιστα. Τι. Τα πάχεις όταν χρειάζεται το καμπουράκι, όχι. Λίγο. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, για πες μας, λοιπόν, πότε κάνει λιποαναρρόφηση ένας άντρας σε μια γυναίκα. Γιατί δεν είναι μόνο γυναίκες, είναι και άντρες πολύ. Βέβαια. Περίπου το 30%. Α, 70-30 πήγε. Θα τις καμπανίσουμε σε λίγο με την καλή έννοια. Λιποαναρρόφηση, ναι. Λιποαναρρόφηση. Κοιλιά, πόδια. Μπότοξ είναι λίγο μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών. Κοιλιά, πόδια. Οι άντρες κυρίως κοιλιά, στήθος. Ναι, οι γυναίκες γλουτούς. Οι γυναίκες, και... ναι, κυρίως ο σωματότυπος ο ελληνικός έχει περισσότερο στα ψωμάκια. Και... Πότε χρειάζεται, θεωρείτε εσείς, δηλαδή, ποιες είναι αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου, να το κάνουμε. Να εξηγήσουμε το εξής. Ναι. Λοιπόν, αρρώφηση δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Γιατί στην κοινή γνώμη έχει πει, λένε πολλοί άνθρωποι ότι εντάξει, έχω πάρει 20 κιλά παραπανίσια, θα πάω να κάνω μια λιποαναρρόφηση να τα και βγάλω. Θα τα μαζέψουν. Δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Η λιποαναρρόφηση είναι η επέμβαση η οποία γίνεται για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ένα τοπικό πάχος, το οποίο επιμένει μετά από δίαιτα, μετά από σωστό δείκτη μάζα και σώματος. Και δεν φεύγει. Μπράβο. Και... Τις λιποαποθήκες καθαρίζεις δηλαδή. Ακριβώς. Αυτά είναι, πώς τα ξέρω. Λοιπόν, να ρωτήσω... Τις λιποαποθήκες, παιδί μου. Λιποαποθήκες, λοιπόν. Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα. Με δυο σωληνάκια το κάνετε, πώς το κάνετε, τι μέθοδοι χρησιμοποιούνται. Συνήθως το κάνουμε με τοπική αναισθησία στο χώρο του ιατρείου. Α, ειδικά... τοπική αναισθησία, ναι. Όχι γενική. Όχι. Α, πολύ γρήγορο και εύκολο δηλαδή. Γινόταν παλιότερα με γενική. Ναι. Τώρα πια έχουμε εξελίξει τις συνθήκες τοπικής αναισθησίας. Είναι τελείως ανώδυνη, τελείως ανέμακτη. Πόση ώρα θέλει. Για να κάνουμε μια λιποαναρρόφηση σε μια κοιλιά π.χ. θέλουμε γύρω σε 40-45 λεπτά. Τι λέτε τώρα. Δύο λίτρα λίπος. Και πόσες μέρες μένει μέσα μετά. Τι μέσα, πάει για καφέ. Πάει για καφέ, βγει επί τόπου. Κατευθείαν. Και στους γλουτούς. Είναι με τοπική, είναι σαν να βγάζεις μια ηλιά. Βγάζεις την ηλιά, φεύγεις, πας βόλτα στην Ερμού. Το ίδιο και αυτό. Τόσο γρήγορο και απλό. Και πόνος μετά και τα λοιπά, τέτοια πράγματα. Έχει για 2-3 μέρες λίγο μεταχειρητικό πόνο. Χορηγούν προληπτικά αντιβίωση και παυσίπονα. Ναι. Υπάρχει ένας μικρός πόνος, κυρίως σαν να είναι πιάσιμο γυμναστηρίου. Α. Δηλαδή, ένας αγύμναστος άνθρωπος που πάει για πρώτη μέρα στο γυμναστήριο. Και πιάνονται, λίγο οι μύες. Να ρωτήσω, μέχρι πόσο βγάζετε. Δηλαδή, πόσα βάζα λίπος, ξύγητα μου βγάλει εμένα. Έτσι, λαϊκά, αν τα λέμε, καταλαβαίνω άλλο, παιδί μου. Σε αυτό που κάνουμε τοπική αναισθησία μπορούμε να βγάλουμε μέχρι 2-2,5 λίτρα. Αν έχουμε πιο γενικευμένες λιποαποθήκες και πάμε στο νοσοκομείο να κάνουμε με γενική νάρκωση, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα 6-6,5-7 λίτρα. 7 λίτρα! Πω, βγαίνεις άλλος άνθρωπος. Άμα είσαι 130 κιλά, 140. Ναι, βγαίνεις άλλος άνθρωπος. Όχι, άμα είσαι 130-140 κιλά, θα πρέπει να χάσεις λίγο βάρος και μετά να κάνεις. Πρώτα κάνεις τη δίαιτα και μετά έρχεται σε ένα από εκεί που η δίαιτα δεν έχει αποτέλεσμα. Είναι άμεσα τα αποτελέσματα, τα βλέπεις με τη μία, φαντάζομαι. Κατευθείαν, ιδίως όταν είναι με τοπική αναισθησία. Και μετά.
σηκώνεις από το κρεβάτι και βλέπεις τον καθρέφτη. Και μετά τι κάνεις, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, πάρεις να τρως. Φοράμε έναν ειδικό κορσέ, γιατί θα πρέπει το δέρμα να μην υποστεί χαλάρωση. Γι' αυτό φοράμε μια ζώνη κοιλίας ή ένα κορσέ όταν αφορά και τα πόδια. Με αποτέλεσμα για ένα μήνα αυτό και αποφεύγουμε τη σωματική άσκηση, την άρση βάρους, γυμναστήρια, θάλασσες, κολύμπι για ένα μήνα για να μπορέσει σιγά σιγά το δέρμα να επανέλθει φυσιολογικά. Λοιπόν, γιατρέ, να σου πω, μου είπε, παίρνω μήνυμα από ένα φίλο μου που μου λέει να του πεις να μου κάνεις BBL. Τι είναι αυτό? Εσένα δεν ξέρω. Τι είναι αυτό? Όχι σε εσάς. Αυτό το κάνουν οι γυναίκες. Τι είναι αυτό? Το BBL είναι τα αρχικά από το, αυτό που λέμε Brazilian Butt Lift. Είναι ουσιαστικά μια αυξητική γλουτών. Όχι, δεν θέλω. Αυξητική. Αυτό δεν είναι για σας. Είναι αυξητική γλουτών, κυρίως με λιπομεταφορά. Δηλαδή, να πάρουμε το λίπος στο χειρουργείο, αυτό το κάνουμε με γενική νάρκωση στο νοσοκομείο, να το πάρουμε το λίπος, να το επεξεργαστούμε, να κρατήσουμε τα βλαστοκύτταρα του λίπους και να τα τοποθετήσουμε. Όχι, όχι, πάμε να κάνουμε ένα BBL. Πάμε να κάνουμε ένα BBL. Ευχαριστούμε, κύριε Ζάκο, να είστε καλά. Κύριε Ζάκο, να είστε καλά. Πολύ ωραία. Και δεν είναι τόσο ακριβά. Ελίτ και Ζάγκος. Δεν είναι και τόσο ακριβά. Παλιά όχι, δεν είναι. Μας είπε τιμές. Δεν είναι τόσο ακριβά. Δείτε, παιδιά, είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κόσμος, πολύς κόσμος. Πάρα πολύς κόσμος. Πάρα πολύς κόσμος. Για BBL κόσμος. Και για BBL. Και για BBL, είδες. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για δείξτε τα παιδιά εδώ που μας παρακολουθεί το δεύτερο Λύκειο Φαλήρου. Δείτε τα παιδιά εδώ που ήρθαν να μας χαιρετήσουν, να μας δουν. Έχουμε έγκριση. Έχουμε έγκριση για ένα πλάνο. Ένα πλάνο μακρινό. Ένα μακρινό πλάνο. Όχι. Next time. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Για δεύτερο. Επειδή είχαμε πει ναι πριν, γι' αυτό το λέω. Ναι, μα ναι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. Checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town.